Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σας. Ξεκινάει πάλι άλλη μια τουριστική επιτροπή. Όλο και πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι και όπως είναι γνωστό, είναι η αγωνία μας μεγαλώνει. Εμείς όμως, σαν τουριστική επιτροπή, πρέπει να είμαστε τυπικοί, πρέπει να είμαστε σωστοί και πρέπει να είμαστε στην ώρα μας. Οπότε θα προχωρήσουμε στις δράσεις μας και ό,τι έρθει καλοδεχούμενο. Πριν ξεκινήσουμε την επιτροπή μας, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά κάποια δημοσιεύματα που γίνανε για τα μονοπάτια του Γιώργου του Ποταμιάνου. Ο οποίος Γιώργος είχε έρθει στην τουριστική επιτροπή, μιλήσαμε μαζί του. Το ενδιαφέρον του να πάρει το έργο ήταν συγκινητικό και είναι πολύ καλό αυτό που κάνει. Και ο λόγος που δεν το αναθέσαμε ήταν όχι ότι δεν μας έκανε, ήταν η εμπειρία που έχει η Path of Greece. Και πήραμε αυτή την απόφαση. Δεν σημαίνει ότι κάτι είχαμε με τον Γιώργο και το βιογραφικό της Path of Greece ήταν αυτό που μας έκανε και η μελλοντική βοήθεια που θα περιμέναμε από αυτούς στη διαφήμιση, στις πιστοποιήσεις και σε διάφορα άλλα. Με τον Γιώργο προβλέπουμε σε μια άλλη συνεργασία μελλοντικά και για τη διάνοιξη των μονοπατιών αλλά και για τη συντήρηση. Και στο μέλλον μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του και σε άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που ξέρουμε ότι ασχολείται και είναι πάρα πολύ καλός. Θέλουμε οι σχέσεις μας να είναι άριστες με τον Γιώργο και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο, ένα δημοσίευμα που έκανε ο Αλέξανδρος ο Παντελιός. Τώρα δεν τον βλέπω μέσα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του και να λέει και να κάνει την κριτική του, αλλά ο Αλέξανδρος συμμετείχε στην τουριστική επιτροπή, είχε την ευκαιρία να πει τις αντιρρήσεις του και οτιδήποτε είχε στην επιτροπή. Αλλά δεν μου άρεσε λιγάκι αυτό που το έκανε στα ΜΜΕ, στα κανάλια. Είχε την ευκαιρία και σήμερα να έρθει να τα πει στην επιτροπή. Πιστεύω ότι ήταν λιγάκι υπερβολικό αυτό που έκανε. Άλλωστε, για αυτό που είχε αναφέρει για τα μονοπάτια της Κράνης, θεωρώ ότι έχει συμπεριληφθεί στην τα μονοπάτια, νομίζω είναι στο πανόραμα του εργοστολίου και αν κάτι έχει παραλυφθεί θα μπορούσαμε να το συμπληρώναμε και θα μπορούσαμε σε επόμενη φάση να το συμπληρώσουμε. Δηλαδή όλα τα συζητάμε και όλα μπορούμε, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, να το ικανοποιήσουμε. Λοιπόν, πιστεύω θα έρθει αργότερα και θα μας πει και αυτό το λόγο ή αν κάτι είναι που τον πειράζει. Αυτά εν ολίγοις, δεν έχω κάτι άλλο. Να δώσω το λιγάκι το λόγο στο Σπύρο που κάτι θέλει να μας πει. Νίκο, από αυτό. Ναι. Τον Αλέξανδρο. Και μίλησα με τον Αλέξανδρο. Δεν είναι άλλο πράγμα ενός. Αν μπει θα το εξηγήσει αυτός αργότερα. Δεν εννοούσε δηλαδή. Δεν άφηνε κάποια μορφή προς την Επιτροπή. Αυτό μου είπε εμένα. Και επειδή λείπει θέλω να το μεταφέρω. Αν μπει αργότερα θα το εξηγήσει. Άλλωστε, εντάξει, εγώ δεν αφήνω, δεν έχω κάποιο παράπονο από τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, η κριτική είναι θεμητή, αλλά επειδή θα μπορούσε να το λέει σήμερα, ας πούμε, στην τουριστική επιτροπή που θα έρχονταν, ή θα μπορούσε όταν ήταν μέσα. Δηλαδή, διαφωνώ λιγάκι στο ότι να βγαίνουμε έξω να δημιουργούμε ένα έτσι κακό κλίμα. Και αν δεν υπήρχε συνεννόηση εδώ πέρα, εντάξει, να βγει να κάνει κάποια περαιτέρω δήλωση. Αλλά εντάξει, προχωράμε, δεν είναι κάτι το σοβαρό, δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, Σπύρο, ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα βγήκε ένα mail από την περιφέρεια Νήσων. Το υπογράφει ο Αλεξάκης, ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η έκθεση η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων συμμετέχει στην έκθεση ΙΤΕΜΠΕ του Βερολίνου και οι επιχειρηματικές συναντήσεις, οι B2B, θα γίνουν με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εκφράζει και τη λύπη του που δεν έχει να μας δώσει και κωδικούς να μπούμε. Δηλαδή, εδώ είναι μια τραγικότητα άνευ προηγουμένου. Ενώ δηλαδή έπρεπε τουλάχιστον από το αργότερο 20 του Ιανουαρίου να ενημερώσει τους φορείς των Ιωνίων Νήσων, γινόταν πάντοτε και ανέκαθεν, για αυτή την έκθεση ώστε να φροντίσουν εγκαίρως να συμμετάσχουν, διότι deadline ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, ήταν 29 Ιανουαρίου. Έτσι.
Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η έκθεση, του ήρθε να μας ειδοποιήσει και να μας εκφράσει αφενός την μη δυνατότητα, τη μη ύπαρξη δυνατότητας να συμμετάσχουν επιχειρηματίες των Ιωνίων, από τη μία, και από την άλλη, μείνετε ήσυχοι, οι μπήσεις θα γίνουν από τη διεύθυνση του, από τους υπαλλήλους, τους καθόλου ασυμπαθεστάτους βέβαια, με τους οποίους συνεργάστηκα κι εγώ, της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Κοιμόστε ήσυχοι. Δηλαδή σκεφτείτε να μην είχαμε κινηθεί, εμείς εγκαίρως, ώστε να συμμετέχει και ο Δήμος του Αργοστολίου, η Ένωση Ξενοδόχων και άλλοι επιχειρηματικοί, όποιος άλλος. Νομίζω ο κύριος Τιμοθεάτος ξέρει πιο καλά, ο Τζέρις ο Τιμοθεάτος, να πει ποιοι έχουν ενημερωθεί και μπορούν να έχουν. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα άνω ποταμών. Έτσι, και δεν το λέω για λόγους, ξέρετε, αντιπολίτευσης, γιατί είναι η πρώτη φορά δηλαδή που κοντά στον 1,5 χρόνο που μιλάω έτσι για αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι εξωφρενικό. Σκεφτείτε δηλαδή να περιμέναμε να μας ενημερώσει η κυρία Κράτσα που είναι... Έχει το χαρτοφυλάκιο της Αντιπεριφέρειας Τουρισμού και ο κύριος Αλεξάκης σήμερα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης, ο άνθρωπος επιχειρηματικός, τουλάχιστον δεν το συζητάμε, είναι ξενοδόχος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και αγαπητέ Νίκο, εδώ πάλι και ο Δήμος Κεφαλονιάς, εδώ άγνω μεταξύ, είχαν βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Ιανουαρίου εβάλει 24.800 ευρώ για τη virtual συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Θα δω τι τιμολόγια θα μας φέρουν βέβαια, γιατί είναι όλα δωρεάν. Έτσι. Δεν ξέρω, για αυτός και πληρώσουν κάποιον απ' έξω, θα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι κοντολογίστη, αυτό να πω. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάντα όλοι ενωμένοι, συσπηρωμένοι όπως είμαστε τώρα και γι' αυτό προχωρούμε. Όσον αφορά τα σχόλια για τα μονοπάτια, Προεδρέ μου και αγαπητοί φίλοι εδώ της επόμενο ήταν να ακουστούν, τι περιμένεις να ακούσεις. Να τους ικανοποιήσεις όλους. Όλοι θέλουν ένα μονοπάτι στην αυλή τους, από την αυλή τους να πηγαίνει εκεί που θέλουν. Δεν μπορούμε. Μελετήθηκαν, έγιναν σωστά. Τώρα αν υπάρχουν και κάποια άλλα, ας βοηθήσουν οι ενδιαφερόμενοι σε κάποια άλλη φάση. Δούμε. Δεν έκλεισε το θέμα. Έγινε μια μεγάλη αρχή, μια πολύ σημαντική αρχή. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει εδώ είναι και τα ελεύθερα, και παραθέτει τις προτάσεις του και τις απόψεις του. Όλοι καλοδεχούμενοι και όλους τους ακούμε, Πρόεδρε μου. Έτσι, αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ. Έτσι είναι, Σπύρο, εμείς προχωράμε. Θεωρώ ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και βλέπουμε μπροστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της Επιτροπής μας για τις δράσεις τουριστικής προβολής και δίνω το λόγο στο Σταύρο τον Κορκό. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε πολλά θέματα, σήμερα λίγο γρήγορα την παρουσίαση. Θα σας μοιράσω σε screen μια παρουσίαση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει στο πλάνο μας για το 2021. Είχαμε πει ότι μέσα στο Μάρτιο το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα επιλέξουμε το tagline που θα χρησιμοποιήσουμε στο logo και θα ξεκινήσουμε μετά από τον Απρίλιο και μετά να το εφαρμόζουμε σε όλα τα μέσα. Ένα λεπτό να κλείσω τους υπότιτλους. Λοιπόν, οι προτάσεις που είχαμε κάνει ήταν τρεις. Το You Want to Stay Forever, το You Never Want to Leave και το Your Home in Greece. Από μια συζήτηση που είχαμε με τους ανθρώπους του marketing που συνεργαζόμαστε, από τον Βασίλη τον Πολίζο, με τη Marketing Greece, με τον Ιωάννη τον Γιναρδάτο, εγώ και η Μαρίνα η Βοργοτή, αυτό που μας το δίνανε, και εμείς σκεφτόμαστε αν αυτό να το δώσουμε για διαβούλευση, για να ψηφίσει ο κόσμος ή για να συμμετέχει, μας είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό σε αυτή τη φάση και στο tagline. Το tagline αφορά καθαρά τον προορισμό και πρέπει να διαλλαχτεί και να το επιλέξουμε εμείς. Αυτοί από τα τρία που τους δείξαμε προτείνουν το You Want to Stay Forever με το Κεφαλονιά, με το Island μέσα λίγο πιο μικρό σαν παραλλαγή. Και καταλήγουμε δηλαδή σαν συμπέρασμά μας σε αυτό το tagline που θα συνοδεύει το λόγο μας από εδώ και πέρα και θα το εφαρμόσουμε παντού σε όλα τα μέσα.
Θα συνεχίσω και στο τέλος μπορούμε να ακούσουμε παρατηρήσεις ή προτάσεις ή απόψεις που μπορεί να έχετε πάνω. Στο δεύτερο πυλώνα είχαμε πει ότι μέσα στο Μάρτιο θα θεσπίσουμε τις ομάδες οι οποίες θα τρέξουν τις θεματικές εβδομάδες. Όπως είχαμε πει, σαν στόχος μας για το 2021 είναι να δημιουργήσουμε δύο θεματικές εβδομάδες. Η μία εβδομάδα αφορά τη φύση και μία εβδομάδα γαστρονομίας. Μπορεί να δημιουργηθούν και πολλές άλλες, αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται και έχει την όρεξη να την τρέξει και να την υλοποιήσει. Δεν θα πούμε όχι πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό που θέλουμε σήμερα από την Τουριστική Επιτροπή είναι να βρεθούν οι ενδιαφερόμενοι σε αυτούς τους δύο τομείς, την εβδομάδα φύσης και την εβδομάδα γαστρονομίας, που θα τις τρέξουν, θα τις οργανώσουν, θα τις δημιουργήσουν, με τη συνδρομή βέβαια και της Τουριστικής Επιτροπής και των υπηρεσιών και του Δήμου σε ό,τι χρειάζονται. Θα συνεισφέρουμε και από τον προπολογισμό και σε όλα. Αλλά να βγει ένα πλάνο και να το σχεδιάσουμε. Θα τα πω όλα και ξαναγυρίζουμε μετά να τα. Τρίτο θέμα μας αφορούσε τον τρίτο πυλώνα που ήταν το recommendation marketing. Μέσα στο Μάρτιο είχαμε σχεδιάσει, όπως είδατε στο χρονοδιάγραμμα, να φτιαχτεί η σελίδα του TripAdvisor και μέχρι τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμη. Αυτή την υλοποιεί ο κύριος Σίγουρο Γιαναρδάτο στο κομμάτι αυτό του TripAdvisor για το Δήμο της Παρανιάς. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμη. Τέταρτος πυλώνας αφορεί τη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών για τη δημιουργία των βίντεο και τη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών για τη δημιουργία των φωτογραφιών. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε κάποιες προδιαγραφές βάσει τις οποίες θα ζητήσουμε να φτιαχτούν βίντεο και θα ζητήσουμε να συλλέξουμε και να μαζέψουμε φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσουμε τόσο για καθημερινή χρήση στα social media, όσο και για το site μας και για εκθέσεις και οπουδήποτε αλλού συμμετέχουμε. Ήδη δουλεύουμε τις προδιαγραφές, έχουμε βγει κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να δούμε και με βάση το δημόσιο τον τρόπο που θα το υλοποιήσουμε αυτό και αν θα γίνει κάποιος διαγωνισμός, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να πάρουμε, έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό υλικό. Πέμπτος πυλώνας είναι οι προσωπικές πωλήσεις που αφορά τις εκθέσεις και την αγορά του κουρασγέρας. Εδώ ήδη έχουμε συμμετέχει, όπως έχετε δει και τα δελτία τύπου, σε τρεις εκθέσεις. Στην Golden Days είναι έκθεση που παραγματοποιήθηκε στη γερμανική αγορά από δημοφιλή εκδοτικό οίκο με πολύ μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία, στην οποία συμμετείχε το Γραφείο Δήμου σε σχέση με τον κ. Γιναρδάτος που έχουμε εκεί. Σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχου και με τη βοήθεια του κ. Σπύρου Γαλιτσάτου, που μας βοήθησε στο να βρούμε το περίπτερο του πρώην τέλος περιφερειάρχη κ. Σπύρου Γαλιτσάτου, γιατί μου είχαν παρατηρήσει την άλλη φορά ότι δεν το είπα αυτό, συμμετείχαμε στη Ρουμανία, στην DTR. Και τώρα από σήμερα συμμετέχουμε και μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων στην ITB. Τέλος. Σήμερα στον Αλεξάκη. Θέλω να πω ότι σκοπεύουμε να συμμετέχουμε και σε κάποιες έκθεσεις κουρασγέρες. Το σημαντικό γεγονός στην Ελλάδα που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι τα Ποσειδόνια που θα γίνουν το Μάιο. Σε επόμενη τουριστική επιτροπή, ίσως θα το φέρουμε και για συζήτηση και πρόταση για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και εκεί. Επίσης, είχαμε πει ότι μέσα στο Μάρτιο θα φτιαχτεί μια ομάδα εργασίας που θα τρέχει και θα τρέξει στα θέματα της κουρασγέρας. Δηλαδή, να δει πώς θα έχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση οι επισκέπτες που έρχονται και αν μπορούμε να βρούμε κάποια καινούργια προϊόντα, εκδρομές, πακέτα που θα μπορούσαμε να τους πουλάμε και να μπορούσαμε να παρουσιάσουμε. Και όσον αφορά το μείγμα μέσων, έχουμε ζητήσει και περιμένουμε από μέρα σε μέρα να μας δώσει ο Πολύζος τεχνικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ανάθεση για αναμόρφωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Έχει ψάξει και μου έχει πει ότι έχει βρει, δεν μας το έχει κάνει τη δική του πρόταση, για να υπάρχει ένα κοινό όνομα σε όλα τα ψηφιακά μας κανάλια. Συνεχίζουμε με καταχωρήσεις στα social media, όσοι τα παρακολουθείτε. Πρέπει να υλοποιήσουμε σίγουρα μια καταχώρηση που έχουμε στο πλάνο του 2020, το Μάιο του 2021, σε περιοδικό που διανέμεται παρέα με την Guardian. Αυτό είναι η συμφωνία που είχαμε κάνει το 2020 και μεταφέρθηκε μέσα στο 2021. Ο συνεργάτης μας, ο κ. Σιόν Γιονανάτων, έχει φτιάξει και δημιουργεί το content plan για το περιεχόμενο και πώς θα κατανέμεται μέσα στο έτος. Το media plan, που θα κάνουμε καταχωρήσεις. Και έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί και κάποια press trips. Ιωάννη, αν θες να μας πεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, για να συνεχίσουμε. Ναι, ότι καλησπέρα και από μένα. Εγώ τώρα μιλάω με τους δημοσιογράφους στη Γερμανία για να δω πώς είναι η κατάσταση.
Και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν εδώ να γνωρίσουν την Κεφαλονιά. Το πρόβλημα είναι ότι φοβούνται τώρα να ταξιδεύουν, αφού τώρα μπήκε και η Ελλάδα μέσα σε χώρα κίνδυνο για τη Γερμανία. Δηλαδή τώρα όλοι δεν ξέρουμε πότε μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και μετά θα βρούμε αρκετούς. Δηλαδή ο ενδιαφέρον υπάρχει και πιστεύω ότι θα πάρουμε και καλούς δημοσιογράφους να έρθουν εδώ. Γιατί αυτός ο τρόπος είναι, τα press tips είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να μάθουν τι κάνουμε και πώς είναι το νησί και να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Τέλος, θέλω να πω ότι όσον αφορά τις καταχωρήσεις που είπα και προηγουμένως, υλοποιείται μια καμπάνια ήδη από τη Marketing Greece, από το οφείο που έχουμε κάνει και πέρυσι. Εδώ έχω μια αναφορά. Θα σας στείλω σε όλους στο τέλος το PowerPoint, έτσι ώστε να μπορείτε να μπείτε στα link και να δείτε τις καταχωρήσεις και τα στατιστικά στοιχεία. Και από τη Marketing Greece και τη τελευταία αναμονά του πέμπτου μήνου της συνεργασίας που είχαμε με τον Βασίλη τον Πολύζο όσον αφορά τα social media report. Λοιπόν, αυτά για τις δράσεις προβολής. Θέλω να μείνουμε λίγο ιδιαίτερα στο κομμάτι του tagline στο logo στην αρχή, δηλαδή αν έχετε κάτι να πείτε, και μετά να προχωρήσουμε έτσι ώστε να συστήσουμε αυτές τις ομάδες που έχουμε επί εργασίας για να ξεκινήσουν να δουλεύουν και να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ από μένα. Μπράβο, Σταυρό. Σταυρό. Ναι, Μακή. Σχετικά με την άποψή μου για το logo, για το tagline, από τη στιγμή που έχουν μιλήσει αυτοί που έχουμε επιλέξει για να κάνουν το marketing και προτίμησαν αυτό το logo, νομίζω ότι εγώ συμφωνώ τουλάχιστον προσωπικά και νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αυτή είναι η άποψη η δική μου, τέλος πάντων, σε αυτό το θέμα. Και να πούμε ότι και επειδή είχε γίνει μια κουβέντα, Σπύρο, διατηρήθηκε το Island στο Κεφαλόνια, δεν βγήκε. Σταύρο, μπορείς να τα δείξεις και τα τρία, γιατί είδα τα δύο μόνο. Το Your Home in Greece και αυτό που προτείνεται. Υπήρχε και τρίτο. Συγγνώμη. Σταύρο, το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, Σταύρο, δεν ακούγες. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο, το You Want To... Κοιτάμε μόνο το λεκτικό, όχι τη μορφή του αυτή τη στιγμή. You Want To Stay Forever. Το δεύτερο ήταν το You Never Want To Leave. Μακάβριο δεν ακούγεται. Το Want To Stay Forever, δεν ακούγεται το μακάβριο. Και το τρίτο είναι Your Home in Greece. Και τα τρία έχουν... Να κλείσω τους υπότιτλους γιατί πάλι μπήκα. Και τα τρία έχουν μπει στη λογική που είχαμε στη στρατηγική μας, αυτά που προέκυψαν και από την έρευνα, ότι αυτό που αναδεικνύουμε είναι τη μοναδικότητα που έχει το νησί της Κεφαλονιάς, ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, έχουμε πάρα πολλούς repeat visitors, άνθρωποι που αγοράζουν εκεί και μένουν εδώ, που αγαπάνε το νησί και όλοι θέλουν να μείνουν και να απολαύσουν τη χαλάρωση και την ηρεμία. Έχω μια φωτογραφία μου στον τόπο που είναι μάσκα μπροστά, μπροστά και πίσω μάσκα τέτοια. Τη βγαίνει με λάστιχο μάσκα. Μάκη, ακούγεσαι. Μάκη. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι τα τρία. You want to stay forever, you never want to leave your home in Greece. Και μας το διορθώσανε λίγο, μας το κάνανε you will, you want to stay forever και θα μας το. Σταύρο, δεν ξέρω αν μιλά κανείς. Εγώ θα επιμείνω πάντα στο Κεφαλόνια και Ήθακα Islands.
έτσι, και κάπου να φαίνεται και το γκρις. Έτσι, κάπου, σε αυτό θα επιμείνω λίγο. Γιατί και η Ιθάκη παίρνει από εμάς, το 80% σχεδόν της Ιθάκης περνάνε από την Κεφαλονιά και το Ιθάκη είναι ένα καλό μπραντ και πουλάει. Δηλαδή λειτουργούν και τα δύο αλληλοϊποστηρικτικά. Ο Δήμαρχος Ιθάκης δεν έχει αντίρρηση, όπως το έχω συζητήσει μαζί του. Δείτε το αυτό κάποιο. Έτσι. Γιατί πάντα έτσι βγαίναμε, Κεφαλόνια και Ιθάκα. Σπυρό, εσύ πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν σε συνεργασία με την Ιθάκη. Όχι στο μπραντ βέβαια. Σε συνεργασία, να υπάρχουμε μαζί παντού πάντα, ναι. Αλλά όχι, ναι, αλλά ξεκινάμε, όλα ξεκινάνε από το λόγο. Έτσι. Έτσι νομίζω. Τώρα τι να σας πω. Εγώ λέω ότι νομίζω. Σπύρο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, γιατί αφορά το Δήμαρχο σχολείο αυτό. Και ίσως και το Κεφαλονιά που φαίνεται να τι είναι. Τι πάει να πει, παιδιά. Δηλαδή αύριο ο Δήμος Λιξουρίου θα βγάλει άλλο. Ή ο Δήμος Άμης. Σε αυτή τη λογική, ναι. Κάνανε παλιά περίπτερο το Λιξούρι, τη Φιλοξένεια, περίπτερο Κεφαλονιά. Πάντως τον Γκρίς έτσι κι αλλιώς εννοείται, γιατί όπου, σε όποια εκθέση και να πάμε, τον Γκρίς είναι υποχρεωτικό από τον Όδη να μπαίνει. Άρα τον Γκρίς είναι σημαντικό. Ναι, αλλά ειδικά θα επιμείνω στην Ιθάκη παρά στον Γκρίς. Τέλος πάντων, εσείς αποφασίζετε, εγώ λέω τη γνώμη μου. Να πω κι εγώ κάτι. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Ένα λόγο και ένα claim. Πρέπει να είναι πάρα πολύ εύκολο να δουλεύει. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί δεν έχεις πολύ καιρό να το κοιτάξεις και να το καταλάβεις. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά έχω λίγο πρόβλημα να το βάλουμε με Ιθάκη και Γκρίς και όλα αυτά, γιατί μετά έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες που δεν μπορείς να τη διαβάσεις έτσι με μία ματιά. Αυτό, τώρα, όπως είναι τώρα, είναι, σε πιάνει αμέσως. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή, μιλάμε για Κεφαλονιά, το Island το βάλαμε και αυτό μέσα, και το You Want to Stay Forever, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί αυτό μας δείχνει ότι εμείς είμαστε, τώρα δεν ξέρω τη ελληνική λέξη, self-confident, δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι εμείς είμαστε σίγουροι. Όποιος θα έρθει εδώ, θα τους αρέσει το νησί τόσο πολύ που δεν θέλει να φύγει. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να το αφήσουμε έτσι όπως είναι και να μην το παραβάλλουμε με πληροφορίες, γιατί μετά θα μπερδευτεί ο κόσμος. Ιωνά, συμφωνώ ότι πρέπει να είναι σύντομο, πρέπει να είναι quick. Αλλά, να σου πω κάτι, όλα τα destinations όπου λένε ότι είναι παρά, υπόσχονται ότι είναι παρά όλα. Λοιπόν, για μένα καλύτερα να παραλείπεται το You Want to Stay Forever παρά να λείπει το Ιθακά. Έτσι, εγώ λέω, δεν ξέρω, εσείς κάπου αποφασίστε. Να πω σπίτι, Μαρένα, μου την μελετήσει λιγάκι. Όλοι λένε ότι είναι παράδεισο. Όχι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και να σε συνδυασμό με αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι εδώ μιλάμε για τη Κεφαλονιά. Είναι το νησί, είναι τη Κεφαλονιά, το brand για μας όλους εδώ είναι η Κεφαλονιά. Σίγουρα σε μια συνεργασία με την Ιθάκη και να μαζί, αν μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε μια προβολή με την Ιθάκη μαζί. Αλλά προσωπικά θεωρώ η Ιθάκη είναι ένα νησί, η Κεφαλονιά είναι ένα άλλο νησί, η Ζάκυνθο είναι ένα άλλο νησί, η Λευκάδα είναι ένα άλλο νησί. Άρα η Κεφαλονιά είναι το brand μας. Άλλο αν πηγαίνατε μαζί σε εκθέσεις και ήταν πάντα συνεργαζόσασταν, συμφωνώ. Αλλά αυτά είναι δύο διαφορετικά νησιά. Άλλο θα πουλήσει η Ιθάκη, άλλο θα πουλήσει η Κεφαλονιά. Αυτό θέλω να πω εγώ. Μαρίνα, η άποψή σου, αλλά είπα το εξής, ότι το 80% των τουριστών της Ιθάκης, το λιγότερο, περνάνε από την Κεφαλονιά. Και άλλο Ζάκυνθος και η Κέρκυρα, η Λευκάδα, αλλά άλλο Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Ο τουρίστας έρχεται εδώ και 50 χρόνια, έτσι, που άνοιξε ο τουρισμός εδώ στα νησιά μας, ξέρει Κεφαλονιά και Ιθάκη. Σίγουρα, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει η Κεφαλονιά. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο μπραν μέσα και την Ιθάκη. Μετά μπαίνει γίνεται ένα άλλο σύμπλεγμα. Τέλος πάντων, ο Θεός βοηθός. Μια χαρά πιστεύω. Η Κεφαλονιά είναι Κεφαλονιά. Είναι δυνατή, δεν είναι δύναμη. Δεν πιστεύουμε εμείς. Η αγορά πιστεύει. Η αγορά πιστεύει. Εντάξει, αφού το λες. Νίκο, να πω τη γνώμη μου. Ναι, ποιος είναι. Ο Καραπέτσας είμαι. Έλα, Θανάση.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μπει και η Ιθάκη μέσα, Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Είναι δύο νησιά που είναι μαζί. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω σε τι θα μας δυσκολέψει αυτό ή θα μας αλλοιώσει το χαρακτήρα σε κάτι. Είναι δύο νησιά που πάνε πάντα μαζί, δηλαδή είναι ένας... Αυτή είναι η γνώμη μου. Για να πει περιφέρεια να το κάνει αυτό, εμείς είμαστε δήμος. Να πω κάτι εγώ να το τελειώσουμε αυτό το θέμα για να μην συνεχίσει. Δεν έχει σχέση η διοικητική διαίρεση. Λοιπόν, έτσι. Μπορούμε στο κομμάτι του branding να υπάρχει και co-branding. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε την Κεφαλονιά μόνη της, την Ιθάκη μόνη της και όπου θέλουμε να φτιάξουμε ένα λόγο που να πηγαίνουμε και δύο μαζί. Να υπάρχουν και τα δύο λόγο που να μας εμφανίσουν μαζί. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιρρήσεις στις οικονομίες αυτές. Εμείς πάντως σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε συνεργασία και στην Ιθάκη, σε όλες τις δράσεις και σε όλη την προβολή που μπορούμε να κάνουμε. Και πιστεύω με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολα και δεν έχουμε ούτε αντιρρήσεις ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα έλεγα για να το τελειώνουμε τώρα, γιατί σίγουρα καθένας έχει την άποψή του, ότι να μείνει ως έχει. Άλλωστε, μας το έχουν προτείνει κάποιοι συνεργάτες, ειδικοί που μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Θα έλεγα να το προχωρήσουμε έτσι τώρα. Και βλέπουμε. Νίκο, λυπάμαι, αλλά βράσε όριζα από τώρα. Τέλος πάντων, λυπάμαι. Έτσι λες, Σπύρο. Έτσι λέω. Να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Νίκο. Έλα, ακούμε. Ναι, ευχαριστώ. Εντάξει, έχει δίκιο η κυρία Βερκωτή σε αυτό που λέει, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για Κεφαλονιά. Σαφώς δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, βέβαια, και η Ιθάκη, και αυτός που θα έρθει θα επισκεφτεί την Ιθάκη ή και το αντίστροφο. Εάν γίνεται αυτό που λέει ο Σταύρος, να υπάρχει δηλαδή και ένα δεύτερο που να υπάρχει, που να φαίνεται, ας πούμε, και η Ιθάκη, νομίζω ότι θα ήταν ιδανικότερο. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι οι υπόλοιποι δήμοι στην Κεφαλονιά θα έχουν πρόβλημα, θα μπορεί, αν αποφασιστεί αυτό, να σταλεί και στους υπόλοιπους δήμους και να τους πει να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι, ενιαίο θα είναι το σήμα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αντίρρηση για τους δήμους τουλάχιστον της Κεφαλονιάς. Έτσι. Δημήτρη, με συγχωρείς, αλλά εμβαλωματικές δουλειές αυτά δεν εμφυλοφορούν. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, Σπύρο. Αυτή τη στιγμή εμείς παρουσιάζουμε ένα προϊόν και κάνουμε κάποιες δράσεις συγκεκριμένα σαν Δήμος Αργοστολίου και διαφημίζοντας, αν θέλεις, στην Κεφαλονιά. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι μέσα και της Ιθάκης. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία συνολικά με όλους τους Δήμους για να μπορούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το να μιλάμε μόνοι, ας πούμε, για κάτι που αφορά άλλους τρεις Δήμους, νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Αν κολλώνουμε στη συμφωνία, το συμφωνούμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορεί να συζητηθεί, αν κολλώνουμε σε αυτό. Έτσι. Αλλά να γίνει αυτό το πράγμα, ύστερα από τόσα χρόνια που έχει μάθει, έχει περάσει στη συνείδηση μέσα στο αίμα της πελατείας μας, το target group Κεφαλονιά και Ιθάκη, έτσι, δεν ξέρω. Είναι high risk αυτό που ανακάνουμε. Συγγνώμη, και πριν διαδερεθεί ο Δήμος, δεν ήταν Κεφαλονιά η διαφήμιση του Δήμου Κεφαλονιάς, που ήταν ενιαίος Δήμος στο νησί της Κεφαλονιάς. Μα και αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι το λόγο αυτό υπάρχει στο Δήμο. Δεν συζητάμε το λόγο αυτή. Συζητάμε το τότε υπήρχε περιφέρεια που σας ένωνε όλους. Τότε η περιφέρεια σας έβαζε όλους μαζί. Έτσι. Τώρα χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Και τώρα τι διαλύθηκε η περιφέρεια ξαφνικά. Πού είδες ποτέ, είδες πουθενά κανένα λόγο των Ιωνίων νήσων. Που να είμαστε όλοι μαζί. Λειτουργούσε. Σαν ομός πάντως είμαστε Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Και θεωρώ και εγώ ότι θέλει προσοχή αυτό. Έτσι. Γιατί ο άλλος που θα έρθει εδώ θέλει να δει και τα activities. Θέλει και τις εκδρομές. Έτσι. Πόσοι πάνε εκδρομές στην Ιθάκη μέσω από Κεφαλονιά. Όσοι πάνε με ρεμπικά. Οι δραστηριότητες τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα Coca-Cola πάει με όλα. Και όχι Coca-Cola και Sprite και Fanta. Αυτή είναι η διαφορά. Τι σχέση έχει οι δραστηριότητες, οι παραλίες, τα αξιοθέατα και αν μπορείς να κάνεις island hopping από το ένα στο άλλο.
Coca-Cola πάει με όλα, προτείνουμε εδώ πέρα. Και όχι Coca-Cola, Fanta και Sprite. Αν μπορείτε να το καταλάβετε κάποιοι, εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Τόσο. Μπράβο, Μάκη. Ο Μάκης πρέπει να είναι, γιατί δεν βλέπω. Ότι δεν θέτουμε τώρα, δεν θέτουμε στη συζήτηση, δεν φέραμε ποτέ στη συζήτηση το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Το λόγο υπήρχε. Δεν το αλλάξαμε, ούτε πάμε να το αλλάξουμε. Το λόγο των Κεφαλόνια Island ήταν πάντα. Αυτό ήταν. Τα τελευταία από το 2014 τουλάχιστον που εγώ το θυμάμαι. Το 2014. Εμείς το tagline συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η απόφαση που είναι να πάρουμε τώρα είναι για το tagline. Τώρα, αν υπάρξει θέμα και συζητηθεί κάτι ευρύτερο σε μια συνεργασία με την Ιθάκη, μπορούμε κάποια στιγμή να το δούμε στο μέλλον αυτό και να το αλλάξουμε. Αν και εγώ πιστεύω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Κεφαλονιά, σαν λόγο, πρέπει να μείνει Κεφαλονιά. Δεν πρέπει να μείνει Ιθάκη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία, να προχωρήσουμε λοιπόν. Ρωτήθηκε κανένα άλλο, παιδιά, να ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί. Ρωτήστε και κάποιον άλλο μαρκετήρ να ξέρει, να σας πει. Υπάρχουν αρκετοί. Δεν πάμε σε ψηφοφορία τώρα, δεν είναι, θεωρώ ότι είναι... Όχι, δεν είναι θέμα ψηφοφορία. Άμα πάμε ψηφοφορία, άστο. Γι' αυτό σου λέω, μην το αγαλάσουμε τώρα. Άστο, δεν χρειάζεται τώρα για το αυτονόητο να πάμε σε ψηφοφορία. Εντάξει, εγώ ελάλησα. Παντριά με το ζόρι δεν γίνεται. Νίκο, θα το ξαναφέρουμε θέμα και να το συζητήσουμε στο μέλλον, στην Φυσική Επιτροπή το θέμα αυτό. Αλλά τώρα δεν συζητάμε αυτό, συζητάμε το tagline, όχι το λόγο. Εντάξει, με την ευκαιρία, Σταύρο μου, με την ευκαιρία, Σταύρο, να το δούμε. Κάποια στιγμή, Σταύρο, να το δούμε. Πρέπει να συμφωνούν και οι άλλοι, και οι τέσσερις δίμοι άλλοι. Σταύρο, αυτό ήθελα να πω, ότι όπως είπε και ο Δημήτρης, ας κάνουμε μια κουβέντα μαζί με τους άλλους τρεις. Το να πάρουμε εμείς μια απόφαση, μπορεί να έρθει μεθαύριο ο Χ. Δήμος και να σου πει: εμένα δεν με ρώτησες. Ας γίνει μια κουβέντα όλους. Όσον αφορά το λόγο, αυτό υπάρχει από εποχής και κάτι τώρα, να το πούμε έτσι. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει από πολύ παλιά. Συζητάμε για τη φράση από κάτω, νομίζω. Τότε ο Δήμος Κεφαλονιάς έγραψε και με δύο λάμδα. Έλεος. Θα μείνουμε εκεί. Το Κεφαλονιά με δύο λάμδα. Εντάξει. Άμα είναι έτσι, να πάμε έτσι, εντάξει. Συνεχίστε. Σπύρο, υπάρχει το πρόβλημα. Αν γίνει μια καταχώρηση εύρω σε ένα περιοδικό με μια φωτογραφία της Κεφαλονιάς, θα μπει Κεφαλονιά Ιθάκη λόγκο από κάτω. Κάθεται λιγάκι. Μπορεί να σου το πω. Το βλέπεις κατά περίπτωση, Μάκη μου, το βλέπεις κατά περίπτωση. Γι' αυτό είπε ο Σταύρος, ίσως να υπάρχει κι άλλο ένα λόγο που να έχει Κεφαλονιά και Ιθάκη. Το να κάνει μια καταχώρηση και. Και επειδή δεν είναι κακό, βεβαίως. Δεν είναι κακό. Και η Ιθάκη, αν κάνει καταχώρηση και μπήκε Κεφαλονιά Ιθάκη, πάλι δεν είναι κακό. Ναι, σύμφωνοι, αλλά πρέπει να συμφωνηθεί αυτό το πράγμα σε επίπεδο. Είναι γέφυρα. Τα δύο ονόματα είναι γέφυρα. Το ένα του άλλου. Αλληλένδετα. Σωστό, αλλά πρέπει να καθίσουν να το συμφωνήσουν οι αντιδημάρχοι. Να καθίσουν. Έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, Σταύρο, πάμε παρακάτω. Τελειώνει αυτό το συζητάκι με του άλλου αντιδημάρχου και φεύγουμε. Προχώρα, πήγαινε παρακάτω. Δεν έχει νόημα ασχολούμαι στο άλλο του. Εντάξει. Προχώρα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα μας, όπως είπαμε, είναι οι θεματικές εβδομάδες. Έχουμε επιλέξει ότι σαν κύριες θεματικές εβδομάδες για το 2021 θα είναι η εβδομάδα της φύσης και η εβδομάδα της γαστρονομίας. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε όποια άλλη πρόταση έχετε και πρόθεση να τη δημιουργήσετε και να την υλοποιήσετε. Οι θεματικές εβδομάδες τις φτιάχνουμε για να δημιουργήσουμε ένα μέσο προσβολής έντονο προς τα έξω, που αυτές τις εβδομάδες θα πλαισιωθούν από διάφορες δράσεις στο αντικείμενό τους. Και από όλα τα μέσα και τα κινούνται με δημοσιογράφους που θα φέρουμε, με προβολή που θα κάνουμε στα social media, στο αντικείμενο αυτό. Αυτό που θα θέλαμε είναι να φτιαχτούν από την Τουριστική Επιτροπή και τα μέλη της ομάδες υποψήφοι που θέλουν να υλοποιήσουν και να τρέξουν αυτές τις δράσεις. Σταύρο, μπορώ. Μάκης Μπεριάτος. Έλα, Μάκη. Καλησπέρα σας, Ζωνό. Καλησπέριστε, όπως πάντων. Εάν θέλετε να συμπεριλάβουμε θαλάσσιο τουρισμό σε αυτή την εβδομάδα φύσης, χωρίς να επεκταθούμε, και θαλάσσιες δραστηριότητες, χωρίς να επεκταθούμε σε εξτρά εβδομάδα, μπορώ να πάρω μέρος στην ομάδα εργασίας για την εβδομάδα φύσης.
Μάκη, μπορεί να γίνει και ξεχωριστή, αν θες εσύ για το θαλάσσιο τουρισμό. Αν πιστεύεις ότι μπορεί να το οργανώσεις, μπορεί να γίνει και ξεχωριστή για το θαλάσσιο τουρισμό. Εγώ απλά λέω ότι αν χρειάζεται βοήθεια στην εβδομάδα φύσης, προβλέπεται δηλαδή να έχουμε κάποιο τέτοιο κομμάτι θαλάσσιων δραστηριοτήτων κλπ. Προσφέρω τέλος πάντων τη βοήθεια και, με, και τη συνεννόηση που έχω με κάποιους άλλους επαγγελματίες στο θαλάσσιο τουρισμό. Αν θέλετε να κάνουμε, αν βρίσκεται χώρο και περιθώριο να κάνουμε κάτι εξτρά και χωρίς να κλέψουμε πολύ χώρο από την εβδομάδα φύσης, και αυτό γίνεται. Ό,τι νομίζετε. Εγώ λέω ότι εάν και εφόσον αποφασίσετε να βάλετε κάτι θαλάσσιο εκεί πέρα μέσα, υπάρχει μια. Να συνεισφέρουμε. Από εκεί και πέρα μου λέτε αν θέλετε να πάμε σε κάτι χωριστό ή και τα δύο, δεν έχω πρόβλημα. Για έτσι, σαν μέρος της ομάδας εργασίας την εβδομάδα φύσης, αν θέλετε το θαλάσσιο τουρισμό, είναι εδώ, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Σταυρό, μια ερώτηση μπορώ. Έχουν προσδιοριστεί οι δράσεις που θα γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα? Δηλαδή, η εβδομάδα φύσης τι θα περιλαμβάνει? Θα περιλαμβάνει κάλεσμα των επισκεπτών εκείνη την εβδομάδα να ξαναγηθούν κάπου? Τι θα περιλαμβάνουν? Ή να συστηθούν ομάδες εργασίας ώστε να δουλέψουν το περιεχόμενο της εβδομάδας και μετά να δούμε τι προσθέτουμε, τι αφαιρέτουμε, αφαιρούμε, ώστε να την οργανώσουμε. Μάκη, το περιεχόμενο θα δουλέψουν καταρχήν οι ομάδες. Το περιεχόμενο. Okay. Εμείς όπου μπορούμε σαν θα το στηρίξουμε σε προβολή προς τα έξω. Θα το στηρίξουμε. Ωραία, να το πάμε από το πιο εύκολο θέμα τότε να προτείνω. Την εβδομάδα γαστρονομίας είναι εδώ και ο Ανδρέας ο Παντελιός. Είδα και τον Πάνο το Σαρή που αφορά τους συνοπιούς. Νομίζω ήταν και ο Κώστας ο Μπαζίγος μέσα. Ναι. Πήραν την πρωτοβουλία να προτείνουν ονόματα σχετικά με το είδος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι να. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Έλα, είδες που στα τσίγκρισα βγήκες. Λοιπόν, λέμε εβδομάδα γαστρονομίας. Εννοούμε ότι θα έχουμε 7 διαφορετικά event. Σταύρο. Δεν είναι απαραίτητο. Συγγνώμη. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, το σκεπτικό είναι οι διάφοροι που είναι στο κάθε κλάδο, δηλαδή στη γαστρονομία π.χ. Όποιοι μπορούν να μαζευτούν, να συνεννοηθούν, να προτείνουν τι μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα, τι δράσεις μπορεί να γίνουν, τι ομιλίες, οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με τη γαστρονομία και το ποτό, και να τα προτείνουν στο Δήμο και κάπως να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Αυτό, τότε για δηλαδή την εβδομάδα γαστρονομίας προτείνω, εάν θέλετε, να το αναλάβουμε οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται τόσο από την Τουριστική Επιτροπή όσο και απ' έξω, αλλά και η γαστρονομική κοινότητα Κεφαλονιάς. Η Ντίνα Ιχαρίτου, ο Τιμοθεάτος, εγώ και οι υπόλοιποι που είμαστε στην ομάδα αυτή, ο Πάνος ο Σαρής και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε, Ανδρέα, το παίρνεις πάνω σου και το διοργανώνεις. Ωραία. Να ακούσουμε και ποια άλλοι είναι εδώ πέρα που θέλουν να ενδιαφερόνται, να τους σημειώσουμε. Να μιλήσουν όποιος είναι ενδιαφερόμενοι, για αυτοί που είναι εδώ, να μιλήσουν, να μας πούνε κάτι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Πάνος Σαρής. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κι εμείς σαν ενωπία και να συμμετέχουμε στην εβδομάδα γαστρονομίας. Αν και εδώ ήρθαμε να δούμε για αυτή την εβδομάδα γαστρονομίας, αλλά για να σας παρουσιάσουμε και κάποιες άλλες σκέψεις που έχουμε κάνει σαν ενωπία, που ίσως αφορούν και την Τουριστική Επιτροπή, γιατί έχουμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις και μαζί μου είναι ο Κώστας ο Μπαζίγος, που είναι ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού, και η Άνθια Εκότση, η οποία έχει αναλάβει την πρόθεση του συνδέσμου των Ηνωπιών Κεφαλονιάς. Και αν θέλετε να μιλήσει λίγο ο Κώστας ο Μπαζίγος, έτσι ώστε να πούμε δύο πράγματα, αν έχετε χρόνο. Βεβαίως, θα τον ακούσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Με σύστησε ο Πάνος Σαρής. Είμαι εδώ εκ μέρους και του Ηνωπιείου στο οποίο εργάζομαι, του Συνεταιρισμού Ρομπόλας, με διακριτικό τίτλο «Ρεάλιος Γη», αλλά και μαζί με τον Πάνο, εδώ εκπροσωπούμε το Σύνδεσμο Ηνωπιών Κεφαλονιάς. Σας ευχαριστούμε για
την αποδοχή της πρότασής μας να συμμετάσχουμε απόψε στην Τουριστική Επιτροπή και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε και για τον χρόνο που αφιερώνετε. Μαζί μας απόψε είναι και η Άνθια Κότση, η οποία είναι σύμβουλος marketing και branding και εξωτερικός συνεργάτης του Συνδέσμου Ινοποιών. Ο Σύνδεσμος Ινοποιών Κεφαλονιάς συστήθηκε πολύ πρόσφατα, μόλις τέλη Φεβρουαρίου απέκτησε αφημί, καταστατικό. Βέβαια είναι ένα προϊόν ζύμωσης 3 ετών μεταξύ των ηνοποιείων της Κεφαλονιάς. Συμμετέχουμε 7 ηνοποιεία και μέσα στους σκοπούς μας είναι τόσο η προβολή της αμπελονικής δραστηριότητας της Κεφαλονιάς και του πρωτογενή τομέα, αλλά και η ανάδειξη των ηνοποιείων, της ιστορίας και της παράδοσης του νησιού, όπως επίσης και η προβολή της Κεφαλονιάς ως ένας προορισμός γαστρονομικός, εινικός και ο ορισμός του σε αυτούς τους χάρτες, τους εινικούς και τους γαστρονομικούς. Αυτά τα για το πρώτο χρόνο, για το πρώτο έτος ύπαρξης του συνδέσμου μας, έχουμε αποφασίσει να υλοποιήσουμε κάποιες δράσεις, για τις οποίες θα σας παραθέσω πολύ πολύ σύντομα και θα ήθελα να σκεφτείτε αν αυτές οι δράσεις μπορούν να συνυπάρξουν, να αλληλεπιδράσουν ή να βοηθηθούν ή να βοηθήσουν δράσεις τις οποίες σχεδιάζετε εσείς για το προσεχή διάστημα. Αυτές οι δράσεις τις σταχυολογώ, είναι η ανάπτυξη social media και περιεχομένου για το Σύνδεσμο Ινοποιών Κεφαλονιάς, το οποίο όμως, όπως σας είπα, θα πρέπει δεν στοχεύει μόνο την ανάδειξη του εκάστοτε ή των εκάστοτων ηνοποιείων. Είναι πολύ βασικό να συνδέσουμε την Κεφαλονιά σαν τουριστικό προορισμό μαζί με τα ηνοποιεία μας. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο είναι δημιουργία βίντεο για την αμπελονική Κεφαλονιά, πλαδίων και χάρτη. Πάλι πολύ generic, όσο πιο generic γίνεται, να περιλαμβάνει την Κεφαλονιά μαζί με τα ηνοποιεία. Το τρίτο είναι κάποια press boxes, τα οποία θα αποστείλουμε σε σημαντικούς ανθρώπους, κυρίως με έρισμα στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία press boxes θα περιλαμβάνουν και κρασιά μας και πρώτα της Κεφαλονιάς, για να γίνει ένα να ξεκινήσει να ακούγεται περισσότερο το κρασί μας και η Κεφαλονιά, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό είναι ένα press trip, COVID επιτρέποντος βέβαια, ένα press trip 6 ατόμων σχετικών με το ανθρώπων σημαντικών από τον ευρύτερο εινικό χώρο, όχι απαραίτητος εινολόγους, εινοποιούς, άτομα όμως που έχουν να κάνουν είτε με το κρασί είτε με τη γαστρονομία και μπορούν να επηρεάσουν κοινό. Μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, μπορεί να είναι bloggers, influencers ή σημαντικά άτομα που ο λόγος τους μετράει. Αυτά λοιπόν, μία μικρή ομάδα 6 ατόμων, σκοπεύουμε στα μέσα του Ιουνίου με όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά και COVID επιτρέποντος να τους φέρουμε στη Κεφαλονιά, να τους συστήσουμε την Κεφαλονιά, τα ηνοποιεία, τα προϊόντα της Κεφαλονιάς, τη γαστρονομία και να γίνει ένα buzz γύρω από αυτό το θέμα, για να αρχίσει να ακούγεται παραπάνω η Κεφαλονιά και τα ηνοποιεία της, ο αμπελονικός χώρος. Αυτά είναι γενικά, δεν θα καταχραστώ όλο το χρόνο σας. Η Άνθια είναι διαθέσιμη είτε στη συνέχεια της συζήτησης, είτε πιο σε μελλοντικό χρόνο από την ομάδα εργασίας σας να δώσει παραπάνω πληροφορίες, πώς το έχουμε σκεφτεί, τι ενέργειες έχουμε κάνει και πραγματικά εύχομαι να βρεθεί ένας διάβλος
και επικοινωνίας, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μια συνέργεια. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς και για τον τόπο. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε Κώστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες. Οπότε, είναι κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει στη γαστρονομία? Μπορώ λίγο να πω. Και εγώ θα... Κύριε Νικό. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα βοηθήσω στη γαστρονομία ως μέλος της κοινότητας. Ναι. Εσύ. Ευχαριστώ. Οπότε, εντάξει, το κλείνουμε. Στοιχίζεστε γύρω από τον Ανδρέα. Έτσι, μπορώ και... λίγο ένα λεπτό να μην... Έλα, λεπτό. Έλα. Κάτι άλλο που ρωτάει κάποιος, πότε θα χρονικά πότε το βλέπουμε ότι θα γίνει αυτό. Σταύρο, μπορεί να μπεις. Θα το αποφασίσει η ομάδα αυτό, θα το δούμε. Δεν είναι καθορισμένο από τώρα. Καλύτερος μήνας που το... Θα το συζητήσουμε, δηλαδή θα το συζητήσει η ομάδα και θα μας προτείνει την καλύτερη εβδομάδα που θεωρούν αυτοί ότι μπορούν να κάνουν τις δράσεις αυτές. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η εβδομάδα θα πρέπει να συνδυαστεί και με κάποια ζητήματα. Θα πρέπει να συνεργαστεί και με ένα ταξίδι δημοσιογράφων. Δεν θα πρέπει απλά να ταΐσουμε κάποιους ανθρώπους να γίνει άλλο ένα πανηγύρι. Είναι ωραία τα πανηγύρια, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους. Ότι θα πρέπει να πετύχουμε κάποια πράγματα μέσα από αυτή τη βδομάδα και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι προϊόν μιας γενικότερης συνεργασίας όλων μας. Λοιπόν, Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ με αυτά και συγχαίρω την πρωτοβουλία που, τις πρωτοβουλίες αυτές. Και όπως λέει ο Ανδρέας, πρέπει να, είναι, να έχει, όπως το περιέγραψε ο Ανδρέας ο Παντελιός. Ο Κώστας, ο πρόεδρος του, ο διευθυντής μάλλον του συνεταιρισμού από το χωριό μου, τέλος πάντων, πολύ καλά τα είπε, αλλά εγώ θέλω να από τούτο να προσθέσω και να το έχει. Η καλύτερη διαφήμιση του τόπου και της γαστρονομίας και του ίνου του είναι το τι θα εισπράξει ο επισκέπτης στο πιάτο του και τι θα πει στο ποτήρι του. Έτσι, εκεί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τα άλλα, αυτά που είπε εδώ, γύρια και τα ρατατζούμ και τέτοια, έχουμε κάνει άπειρα και δεν συμμαζεύεται. Εδώ, ποιο θα είναι το feedback, έτσι, της ικανοποίησης του τουρίστα επισκέπτη στη γαστρονομία εν γέννη και φυσικά και στο τι θα πει. Γιατί φημίζεται Κεφαλονιά για το κρασί. Ωραία, το βρήκε. Το βρήκε με ευχέρεια ή ερώτησε μια δεκαριά πρώτα που θα πάει να βρει το κρασί που πίνεται. Διότι αλλιώς πυροβολούμε στον πρόταφο και τον παραγωγό, τους εναπομείναντες παραγωγούς και φυσικά τη δουλειά μας. Αυτό το λέω έτσι γενικώς και πανετικώς, δεν στοχεύω κάποιον, δεν λέω απλώς. Λέω γιατί, αυτό το λέω που και αναβρεθώ και που σταθώ σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ωραία, στην γαστρονομία συμμετέχει από ό,τι βλέπω και η Αθηνά η μεταξά του, έχει ένα πολύ καλό υπολογιστή της, οπότε την σημειώνουμε και αυτή και κλείνουμε το θέμα της γαστρονομίας. Αντρέα, έχεις κάτι άλλο? Μπορείς Νίκο να αναφέρεις τα ονόματα της να ακούσουν όλα μαζί. Ναι, ένα λεπτό. Είναι ο Πάνος ο Σαρής, ο Κώστας ο Μαζίμος, η Κότση, δεν την ξέρω, δεν την είδαμε. Εδώ είμαι. Γεια σας. Για ένα τετραγωνικό εκατοστό, πόσο είναι? Απλά, αν θέλετε, μπορώ να μιλήσω. Δύο λεπτάκια. Να συμπληρώσω ότι στη γαστρονομική εβδομάδα που ετοιμάζεται, σίγουρα μπορούν τα ενοπία να αναλάβουν πράγματα και αφού είμαι και εγώ στην γαστρονομική κοινότητα με τον κύριο Παντελιό, ευχαρίστως και τα ενοπία
να έχουν θέση στη γαστρονομική εβδομάδα. Σίγουρα μπορούμε να συμμετέχουμε. Εννοείται, μαζί θα πάτε όλοι. Ωραία, ωραία. Και Κώστα, θες να πεις κάτι? Ναι, δεν ξέρω, θα ήθελα να επισημάνω και το εξής, ότι θα ήταν και ευχής έργων εάν μπορούσε η τουριστική επιτροπή να συνεισφέρει και οικονομικά σε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε. Σαφώς να βοηθήσουμε και εμείς όπου μπορούμε συμμετέχοντας. Αν όμως υπάρχει η δυνατότητα κάποιου κονδυλίου να καλυφθεί κάτι από αυτές τις δράσεις τις οποίες σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύνδεσμό μας. Ωραία. Να το δούμε και αυτό. Καλό το Κώστα. Να πω κάτι, Νίκο, να πω κάτι. Θα πρέπει, πιστεύω, πολύ σημαντικά πράγματα ακούστηκαν. Θα πρέπει, πιστεύω, να αρχίσετε να σχηματίζετε μία πρόταση, έτσι ώστε να δούμε σε ορισμένα σκέλη ποιο είναι το κόστος που πιθανόν πρέπει να χρηματοδοτηθεί, για να προλάβουμε να κάνουμε και μία τροποποίηση προϋπολογισμού, να αναζητήσουμε το κονδύλι κτλ. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να βάλετε καταρχήν ένα χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της πρότασης, ο οποίος θα φτάσει σε κάποια λεπτομέρεια. Φαντάζομαι, ας πούμε, ότι θα γίνει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, και εκεί θα έχουμε και μία ένδειξη του κόστους των δράσεων. Οπότε πρέπει να το ξαναφέρουμε μετά, να δούμε τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο. Πιθανόν Διονύση να συνεισφέρουν και άλλοι Δήμοι, γιατί δεν θα αφορά μόνο αυτό το Δήμο. Βέβαια. Και πιθανόν να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι Δήμοι. Να συμπληρώσω εδώ ότι, συγγνώμη κύριε Μινέτο, εμείς ως προς τις δράσεις μας έχουμε φτιάξει όλα τα budget. Έχουμε ετοιμαστεί. Και επειδή έχουμε και τρία ενοποιά στο Λιξούρι, έχουν κινηθεί και ο κύριος Κλάβος και ο κύριος Χαριτάτος προς την τουριστική επιτροπή του Λιξουρίου, και έχει εξηγήσει και έχουν επικοινωνήσει, μάλλον, αυτό που προσπαθούμε να τις δράσεις προσπαθούμε να κάνουμε. Οπότε αν χρειάζεστε budget από μας, μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία για τις δράσεις δικές μας. Μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να σας πούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Ναι, καμία αντίρρηση. Εγώ βέβαια θα έλεγα να δούμε το σχεδιασμό της δράσης της συγκεκριμένης, μέσα στο πλαίσιο της οποίας είναι και τα ενοπλία, και να δούμε τι σκοπεύετε να κάνετε αυτές τις μέρες και τι μπορεί να χρηματοδοτήσει ο Δήμος, που είναι τα κόστη, και τι μπορεί να χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή χρειάζεται μια εισήγηση, μια παρουσίαση ενός σχεδιαγράμματος, ενός σχεδίου. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα έλεγα τώρα, όλο το team αυτό που είσαστε, κάποια στιγμή θα βρεθείτε μεταξύ σας, θα κάνετε το πρόγραμμά σας, θα έρθετε στην Τουριστική Επιτροπή και θα μας κάνετε προτάσεις. Ναι, πρέπει να συντονιστείτε τώρα, ίσως να αναλάβει κάποιος από εσάς ως συντονιστής, δεν ξέρω, να συντονιστείτε λιγάκι, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα για την μια επόμενη Τουριστική Επιτροπή, να δούμε τι περιλαμβάνει η εβδομάδα. Σωστά. Εντάξει, θα συμβεί αυτό, μέσα στη εβδομάδα θα το έχουμε τελειώσει, ελπίζω. Εντάξει, εγώ βάζω συντονιστή τον Αντρέα, που το γνωρίζουμε και τους γνωρίζει όλους, ούτως ώστε το παίρνει πάνω του και μας κάνουν μια πρόταση. Πιστεύω κατά στιγμή να σταματήσει αυτό το lockdown για να μπορούμε να μιλάμε και από κοντά. Είναι πολύ βασικό και αυτό, πιστεύω, ούτως ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να συνεργαιόμαστε. Μέχρι να υλοποιηθεί αυτή. Συμπεριλάβατε για την Αθηνά μέσα, έτσι? Λοιπόν. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Με αφορμή αυτή τη σύσταση του Συλλόγου Ινοποιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς παρευρίσκεται και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, ο Πέλα Πανέφερο Κωνσταντίνος, ο Μπαζίγος πριν, να συντάξουν και ένα content το οποίο να τοποθετηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να αναφέρει για τα ενοποιεία της Κεφαλονιάς. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ ωραίο αυτό, θα το σημειώσω να το κάνουμε. Έχει δίκιο ο κύριος Κατσούρης και θέλω να επενθυμίσω εδώ ότι στη συνέλευση που κάναμε στην γαστρονομική κοινότητα, μιλάγαμε με τον κύριο Τιμοθεάτο
και ουσιαστικά θα πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα και τα επισκέψιμα ενωπία της Κεφαλονιάς. Πολλοί ξενοδόχοι, όπως μου ανέφερε, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μάλλον είναι και τα 7 που είμαστε στο ΣΟΚ, έτσι Κώστα. Είναι επισκέψιμα ενωπία. Κύριε Σαρή, είχατε παλιά ένα χάρτη και τα 7 ενωπία. Το είχατε μοιράσει και στα καταλήμματα έτσι και στα ξενοδοχεία. Αυτό αδράνησε. Δεν το ξαναπείτε αυτό, κύριε Σαρή. Εκατοντάδες δημοσιογράφους που έχουμε φέρει εδώ από τα ενωπία τους έχουμε περάσει. Όχι, δεν το παρώ, κύριε Σπύρο. Σπύρο άλλο δεν το ξαναπείτε αυτό. Έλεος. Γιατί εδώ πέρα που εμφανιστήκατε ότι θα βοηθήσετε κάτι και τώρα βλέπω να βγαίνει δίσκος. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Σπύρο. Με παρεξηγήσατε, κύριε Σπύρο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά με τη συζήτηση με τον κύριο Τιμωθάτο για καλύτερη. Για το είπα από την άποψη ότι. Να το πω εγώ πάνω που το είπα. Ναι. Είπα, Σπύρο, ότι δεν έχει κυκλοφορήσει ένα πίνακα με τι ώρες είναι το καθηνοπηγείο επισκέψιμο. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να πάει στο συνεταιρισμό, αλλά είναι το πιο γνωστό. Για τα ωράρια. Για τα ωράρια τα οποία είναι επισκέψιμο. Το παρεξηγήσατε, κύριε Σπύρο. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, αυτό το κατάλαβα. Αυτό χρειάζεται. Είναι εκ των ονοκάνευ. Για καλύτερη επικοινωνία εννοούσα ω προ το πολύ σωστό. Δεν το πιάσα, εντάξει, συγγνώμη, Παναγιώτη. Και εμείς, άμα θέλετε, για να σας αφήσουμε να συνεχίσετε την κουβέντα σας, καλύτερα πιστεύω εγώ και ο Κώστας και η Άνθε να αποχωρήσουμε αφού τα παρακάτω της επιτροπής σας είναι άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ να καθίσετε, αν θέλετε. Μήπως έχει κάποιος από εσάς συμμετέχει και στη φύση, είναι συναφήτη λίγο να βοηθήσετε. Αυτή σίγουρα. Άμα θέλετε, βοηθάμε και εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, χαρήκαμε. Λοιπόν, Σταύρο, δεν έχουμε επανερχόμαστε στη φύση, στην ομάδα φύσης. Ναι, Νίκο, ναι. Ποιος, δεν ξέρω, ενδιαφέρεται κάποιος γιατί... Έχεις κάποιον υπόψη εκεί. Δεν έχω, ποιος ενδιαφέρεται. Αλλιώς θα το αναλάβουμε εμείς αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος. Να πω κάτι, Σταύρο, σε αυτό. Νίκο, να πω κάτι. Έλα. Είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα να τη σχεδιάσεις και να βγάλεις... Να καταλήξεις και σε ένα αποτέλεσμα, να βάλεις ένα στόχο και να καταλήξεις και στο αποτέλεσμα που θα έχει πιάσει τους στόχους στο τέλος της εβδομάδας. Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι δεν πρέπει να διαχωρίσουμε τη θάλασσα με την στεριά, δηλαδή τα χερσαία με τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Καταρχήν τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, εφόσον να γίνει αυτό το πράγμα, να πάνε μαζί, δεν υπάρχει λόγος να διαχωριστούν. Έχουμε το Μάκη τον Περιάτο που μπορεί να βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Όμως ίσως να έπρεπε να απευθυνθούμε εδώ και να έχουμε καλέσει τον φορέα, τον Νίκο τον Βαλιάνο από το Wildlife Sense που ασχολείται με τη χελώνα και που έχει και επιστοποίηση από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό αυτό. Δείτε το λίγο δηλαδή αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι εύκολη εβδομάδα. Όπως η γαστρονομία, και λέω εύκολη για τη γαστρονομία, διότι υπάρχουν επαγγελματίες στημένοι. Πολλοί επαγγελματίες στημένοι στα ενοποιεία, στο εστίαση κτλ. Συμφωνώ, Διονύση. Το θέμα είναι εμείς το βάλαμε και πιστεύαμε ότι θα είναι και πιο πολλά μέλη της Επιτροπής εδώ πέρα και κάποιοι θα είχαν δείξει ενδιαφέρον, ώστε να μας προτείνουν και άλλους. Αλλά κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε στη πορεία. Υπάρχει χρόνος. Και αν δούμε στο κάτω-κάτω ότι δεν προχωράει, να το. Νίκο, να πω και εγώ κάτι. Έλα, Θόδωρε. Αυτές οι εβδομάδες, όπως τα έχουμε συζητήσει και παλιότερα, είναι πολύ σημαντικές, νομίζω, για την προβολή του νησού. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο καλά, πιο μελετημένα, να την προετοιμαστούμε καλύτερα. Συμφωνώ και εγώ ότι η εβδομάδα γαστρονομίας, επειδή ήδη έχουν γίνει αρκετές δράσεις στον τομέα, είμαστε κάπως πιο έτοιμοι για να την υλοποιήσουμε κατά το δυνατόν πιο καλά και πιο σωστά. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να την κοινοποιήσουμε πρώτα στους φορείς του νησού, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια και οποιαδήποτε άλλα σημεία τέτοια που είναι, να την στερνιστούν, να την γνωρίζουν. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστεί πολύ καλά τι θα περιλαμβάνει αυτό. Δεν είναι αναγκαία δηλαδή, να γίνουν κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις που θα έχει φαγοπότη κλπ. Κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν
δράσεις σε κάθε τομέα, δηλαδή στην εβδομάδα γαστρονομία, στο κεφαλονίτικο κρασί, να προωθηθεί από όλα τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία με ειδικές τιμές, μια προβολή τέτοια ή τα κεφαλονίτικα φαγητά κλπ. Δηλαδή, λέω κάποιες σκέψεις. Αλλά είναι αρκετοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει στο αντικείμενο και μπορούν να το προετοιμάσουν σε αυτή την ομάδα που ήδη σχηματίστηκε πολύ σωστά. Η εβδομάδα φύσης ή οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα είναι πράγματι πολύ πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή να βρεθούν, ξέρω εγώ, μια ομάδα τώρα από εμάς που ίσως δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά τα πράγματα για να την υλοποιήσουμε. Γι' αυτό θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με αυτή τη εβδομάδα γαστρονομίας και να μείνει σαν σκέψη η εβδομάδα φύσης ή οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα. Μπορεί να είναι θαλάσσιο τουρισμού, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να το σκεφτούμε λιγάκι και να καλέσουμε, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, κάποιους φορείς στο νησί που ασχολούνται με τη φύση, να δούμε τις απόψεις τους, να δούμε πως κάποιος από αυτούς μπορεί να αναλάβει με βοήθεια και από μέλη της τουριστικής επιτροπής να προετοιμαστεί καλύτερα. Θα έλεγα ότι μην το κάψουμε το θέμα των εβδομάδων, γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προβολή. Θα πρέπει να προετοιμαστεί καλύτερα. Να μείνουμε προς το παρόν, θα πρότεινα στην εβδομάδα γαστρονομίας και να το δουλέψουμε λίγο καλύτερα την οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα που θα αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε. Σταύρο, μπορώ μια ερώτηση? Έλα. Αν έχει κλείσει το θέμα με τη γαστρονομία, να ρωτήσω, μέσα στις δράσεις περιλαμβάνεται και η πετυχημένη κατ' εμέ εβδομάδα που κάναμε με το ΣΥ Κεφαλόνια τέλη του Σεπτέμβρη, εκεί, η διοργάνωση με τη Μαρίνα εννοώ, για τη φωτογραφία. Να συμπεριλαμβάνεται πού? Σε αυτές τις εβδομάδες θεματικές. Να πω κάποια πράγματα. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά θέματα στο κομμάτι των εβδομάδων. Εμείς έχουμε επιλέξει τα δύο συγκεκριμένα θέματα, γιατί αυτά ακολουθούν τη στρατηγική μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα αναπτύξουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και στη φύση, γιατί η φύση φτιάχνουμε πεζοπορικές διαδρομές, στοχεύουμε στη χειρητήση, στοχεύουμε στη φύση για την επέκταση της τουριστικής περίοδου. Μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Θόδωρος, να μην είμαστε οργανωμένοι, θα επανέλθουμε σε μια επόμενη τουριστική, να έρθουμε πιο οργανωμένοι. Η εβδομάδα φύση και η εβδομάδα γαστρονομία είναι δύο εβδομάδες που με βάση τη στρατηγική μας και με βάση τη στρατηγική και της Ελλάδας γενικά, με αυτά που ακολουθεί φέτος, θα πρέπει να δώσουμε σημασία και θα πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι στη γαστρονομία είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, υπάρχει αρκετό κοινό. Στη φύση μπορεί να μην υπάρχει, θα πρέπει να το προετοιμάσουμε αφού δεν βρίσκουμε άμεση ανταπόκριση από την τουριστική επιτροπή και να έρθουμε σε μια επόμενη τουριστική πιο οργανωμένη για την εβδομάδα της φύσης. Τώρα, αυτό που είπε, Μάκη, του ΣΥ Κεφαλόνια, σίγουρα μπορεί να είναι άλλες δράσεις που μπορούμε να γίνουμε. Αλλά αυτό δεν θέλουμε να αποκλείσουμε τη γαστρονομία και τη φύση από μέσα. Okay. Να πω κάτι. Με ακούτε? Ναι. Ναι, όσον αφορά την εβδομάδα φύσης, θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ο πρόεδρος του φορέα του ΕΝΟΥ και να κάνουμε, ας πούμε, μια εβδομάδα φύσης με στήλη σκοτεινού ουρανού. Άμα σε ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο δραστηριότητας. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει κάποια εβδομάδα κατασκήνωσης σε συνδυασμό με κάποια μελέτη, είτε αν τοποθετηθεί σε κάποιο σημείο του ΕΝΟΥ ένα μπορούν να κοιτάζουν τα άστρα. Τηλεσκόπιο. Ένα παρατηρητήριο. Το είχε κάνει και πέρσι ο κύριος Σανθάκης, το είχε κάνει δύο μέρες πέρσι. Το οποίο θεωρώ μαζί με το θέμα σκοτεινού ουρανού ίσως να βοηθούσε στο θέμα που έθεσε ο κύριος Σταύρος και οι υπόλοιποι. Αυτό, σαν πρόταση. Εντάξει, θα μιλήσω ο Σταύρος με το φορέα και θα οργανώσουμε μάλλον. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ? Ναι. Έλα, γιατί, θα ακούμε. Ναι. Ήθελα να πω, η ομάδα φύσης είναι πάρα πολύ σωστή σαν θέμα. Φοβίζει λίγο το γενικό του θέματος. Γιατί, δηλαδή, μπορείς να κάνεις μία βόλτα. Να δείξεις κάποια αρωματικά φυτά που υπάρχουν ή κάποια συγκεκριμένα λουλούδια. Μπορείς να δημιουργήσεις μία δράση για τα παιδιά, να φτιάξεις κάτι με πράγματα που έχουν βρει στη φύση.
μπορείς να απευθύνεσαι σε ζωγράφους ή κάποιο άλλο καλλιτεχνικό εργαστήρι στην έκφραση της φύσης της κεφαλονίτικης στο έργο τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το γάμα των δραστηριοτήτων. Εγώ θα ήθελα να συμμετάσχω, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το γάμα σε αυτό που μπορείς να κάνεις και σε ποιους θέλεις να απευθύνεσαι. Γιατί πρέπει να είναι λίγο προσβάσιμο. Δηλαδή, αν πας να κάνεις περιπά τους ορών, δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι οικογένειες με παιδιά. Πρέπει να είναι λίγο συγκεκριμένα για το κοινό που απευθύνεσαι. Εγώ πάντως ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω και να συζητήσω για αυτό το θέμα. Εντάξει, γιατί στο κοινό που απευθυνόμαστε είναι το κοινό που θα ευαισθητοποιηθεί από αυτό που προσφέρει η Κεφαλονιά σαν φύση για να διαλέξει την Κεφαλονιά σαν τουριστικό προορισμό. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει μέσα. Μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και επειδή πιστεύουμε ότι η φύση της Κεφαλονιάς είναι ένα από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα σε σχέση και με άλλα νησιά για τις περιοχές, για να μας δώσει το κάτι έξτρα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και το έχουμε βάλει μέσα. Φυσικά. Πιστεύω ότι, Νίκο, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να έρθουμε στην επόμενη τουριστική επιτροπή. Έτσι, έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας να το δουλέψουμε περισσότερο για να έρθουμε πιο οργανωμένοι για αυτή την εβδομάδα. Καλά. Ωραία. Προς το παρόν έχουμε μπορώ να μιλήσω κι εγώ. Κι εγώ μπορώ να συμμετέχω για τη φύση. Θα το συζητήσουμε βεβαίως, αλλά συμμετέχω. Ωραία, όλο και μεγαλώνει το team. Το οργανώνουμε καλύτερα και την επόμενη φορά θα μας πείτε και πιο πολλές ιδέες. Θα ενημερωθείτε κι εσείς και θα ετοιμαστείτε. Και ποιος θα το οργανώσει την ομάδα, ποιος είναι υπεύθυνος για να δούμε πώς κάναμε μια συνάντηση. Σε επόμενη δεν είπατε, Σταύρο, τι θα κάνετε, θα μας δώψετε. Ναι, θα ήθελα να το δουλέψουμε περισσότερο και να το κάνουμε στην επόμενη, έτσι ώστε να οργανωθεί να πάρουμε περισσότερα μέλη. Γιατί τώρα είμαστε okay. Μόνο φίλο και να λάβουμε και εμείς την υπηρεσία. Εντάξει. Θέλουμε να είναι και ο φορέας του ΕΝΟΥ, να δούμε αν γίνει κάτι με τις περιπατητικές, να έχουμε μια καλή ομάδα στο κομμάτι αυτό. Ναι, θέλει κάποιους ειδικευμένους ανθρώπους. Να έχουμε μια καλή ομάδα στο κομμάτι αυτό. Ναι. Μπορείς και να επικεντρωθείς στις χιλώνες κάποια μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Ωραία, οπότε προχωράμε, έτσι. Πάμε στο δεύτερο θέμα της... Σταύρο, είσαι κάτι άλλο ή... Τα περισσότερα τα είπα. Ένα άλλο που θα πρέπει να δούμε, δεν ξέρω αν θέλετε να το δούμε τώρα ή όχι, όσον αφορά τις ομάδες, επειδή μιλάμε για ομάδες. Έχουμε πει ότι μέσα στο Μάρτιο θα συστήσουμε και μια ομάδα που θα τρέχει τα θέματα της κρουαζιέρας. Δηλαδή την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς και την αναζήτηση άλλων αξιοθεάτων μνημείων που θα πρέπει να δείξουμε μετά προς τους πράκτορες σαν εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουμε τους ρωστισμούς ήδη επιβαρημένα κάποια αξιοθέατα μας. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να το δείτε σήμερα ή να το δούμε κάποια άλλη την επόμενη του στιγμή. Να το δούμε την επόμενη, να καλέσουμε και τον Άγγελο από τα Φάρσα, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Δεν συμμετέχει σήμερα, πιθανόν ξέρω εγώ να μην το ήξερε. Και να το δούμε την επόμενη. Έχει στείλει μήνυμα, Νίκο, δεν μπορούσε να είναι ο Άγγελος. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό. Φαντάζομαι να μπορέσει την επόμενη, ούτως ώστε να την κάνουμε σύντομα για την επόμενη, ούτως ώστε να είναι γι' αυτός εδώ. Νίκο, πάντως να ξέρετε για την κρουαζιέρα, ο καυγάς είναι για τις εκδρομές. Έτσι, Δρογκαράτη, Μελισσάνη και άντε και κανένα φυσκάρδο πάνε κλπ. Δεν είναι δηλαδή όσο και να θέλουμε να τους στείλουμε εμείς εκεί που θέλουμε, αμβέ. Έτσι. Για τις υποδομές των σπηλαίων περισσότερο είναι. Νίκο, υπάρχει και για το κομμάτι της θάλασσας, βλέπω στο chat, βλέπω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και για το θαλάσσιο τουρισμό. Ότι αν δεν μπουν στη φύση θα μπορούσε να γίνει και μια εβδομάδα με το θαλάσσιο τουρισμό. Γιατί βλέπω ότι ενδιαφέρονται αρκετοί. Σταύρο, πάμε ταχώς για εβδομάδα θαλάσσιου τουρισμού. Απλά είπαμε μήπως βοηθήσουμε λίγο αν χρειαστεί να συμπληρώσουμε κάτι και στις φύσεις, αλλά... Για θαλάσσιο τουρισμό και κατάδυση είναι και εθνική προτεραιότητα, μην ξεχνάς. Ότι θα κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε. Απλά αν χρειάζεται βοήθεια λίγο κάτι να συμπληρώσουμε στο θαλάσσιο, στη εβδομάδα φύσης, να γίνει. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχει ομάδα από πίσω, τέλος πάντων. Εντάξει, Μάκη.
Θέλετε τελευταία νέα για τον κορονοϊό? 3.215 κρούσματα. 46 είναι οι θάνατοι και 484 διασωληνωμένοι. Σήμερα. Παρακαλώ, Νιωτέλα. Όχι, καλές ειδήσεις μας φέρνεις. Όχι, σας τα λέω για να μην ξεθαρεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε να ρωτήσουμε γι' αυτό. Τα μηνύματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Και να πω και κάτι άλλο, Πρόεδρε και Αντιδήμαρχε. Μην υποτιμάτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί το λιγότερο 1 εκατομμύριο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μας βλέπει σε όλο τον κόσμο και μας ακούει. Δεν σας υποτιμήσαμε ποτέ, Σάκη. Δεν σας υποτιμήσαμε ποτέ. Ναι, αλλά δεν αναφέρατε ποτέ για τα τοπικά site. Εμείς δεν έχουμε ζητήσει ποτέ λεφτά. Τσάμπα τα βάζουμε όλα. Έτσι, να είστε περήφανοι. Εγώ περήφανος είμαι. Λοιπόν, Σταύρο, πάμε στο αθλητικό τουρισμό. Ναι, Νίκο, προχωράμε. Ναι. Νίκο, στο δεύτερο θέμα προχωράμε. Ο Λευτέρης. Ωραία. Λευτέρης, θα πούμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να πω κάτι. Έχω ένα προβληματάκι λίγο με τον υπολογιστή. Έχω μπει από άλλο υπολογιστή. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω για πράγματα βασικά. Αν έχετε έστω ρίξει μια ματιά πάνω σε αυτά που κοινοποίησε ο κύριος Σταύρος. Έχετε ρίξει καθόλου με μια ματιά ή να κάνω όσο πιο μπορώ μια σύντομη ευαισθητομία και το κοιτάμε σε άλλη επιτροπή? Εγώ προσωπικά έχω δει. Εγώ έχω δει και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Τα έχουμε δει, Λευτέρη. Ωραία. Έχουμε δει. Σε bullet point πήγαινε. Έχουμε ωραία, ακριβώς, ωραία. Λοιπόν, προσπάθησα να κάνω μια όσο μπορώ πιο διεξοδική προσεγγιστική ανάλυση όσον αφορά τις προστάμενες δυνατότητες της νήσου, οι οποίες απορρέουν από τη γεωμορφολογία του τόπου μας, αλλά και από τις εφιστάμενες δομές καταστάσεις που ήδη υπάρχουν, με στόχο το πιο άμεσο σχετισμό και την ποιοτική αναβάθμισή τους μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από την κεντρική και την αποκεντρωμένη διοίκηση και υλοποιούνται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Κάθισα και μίλησα λοιπόν με συλλόγους, οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Κάποιοι από τους συλλόγους είναι. Εκπροσωπούν μάλλον αθλήματα καλαδοσφαίρησης, πετοσφαίρησης, επιτραπέζιας αντισφαίρησης, στίβου, ποδοσφαίρου, με ποιους όλους έχω μιλήσει, με τους ναυταθλητικούς ομίλους, όσον αφορά τον ναυταθλητισμό. Έχω μιλήσει με συλλόγους που κάνουν ποδηλασία και προσπάθησα να βγάλω ένα κεντρικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουν οι σύλλογοι στο νησί μας, αλλά ουσιαστικά εμείς δεν το έχουμε παρατηρήσει και δεν το έχουμε βοηθήσει να το αναδείξουμε. Θεωρώ και βάσει της νομοθεσίας που προωθεί το Υφυπουργείο Αθλητισμού για το θεματικό τουρισμό που εντάσσεται ο αθλητικός τουρισμός, ότι είναι μια ευκαιρία να δείξουμε και εμείς τις δυνατότητες που έχουν όχι μόνο οι σύλλογοι, αλλά και οι αθλητές του νησιού μας. Επίσης, θεωρώ ότι ο αθλητικός τουρισμός μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε ένα γκρουπ ανθρώπων, το οποίο. Προσωπικά έχω αρχίσει και διαπιστώνω ότι υπάρχει πολύ έντονα στο νησί μας, αλλά δεν του έχουμε δώσει δυνατότητα να μπορεί να το αξιοποιήσουν, δεν του έχουμε δώσει δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει ούτε τις δομές που υπάρχουν, αλλά ούτε να του δώσουμε το ένασμα στο να έρθει γι' αυτό το λόγο στο νησί μας. Πάνω χάρη, στον πόρο τα τελευταία χρόνια έρχονται κάποιοι αθλητές ποδηλασίας και στίβου. Κάνουν προπόνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω αν τους έχει παρατηρήσει οποιοδήποτε είναι στο νησί. Αν θα πιστέψτε με, ξεκινάνε και κάνουν προετοιμασία από τον πόρο και καταλήγουν στη σκάλα και ξανάρχονται πίσω. Κάποιοι άλλοι πάνε και κάνουν αναρριχήσεις. Κάποιοι άλλοι έχουν αρχίσει και κάνουν προετοιμασία κολύμβησης και διάφορα άλλα. Γενικά, έχω ετοιμάσει κάποιες προτάσεις και προσπάθησα να πιάσω όλο το εφάσμα όσον αφορά τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο νησί μας. Αλλά επειδή είπατε να επικεντρωθούμε στα πιο βασικά, εγώ θεωρώ ότι από όλες αυτές τις προτάσεις που σας έχω κάνει, οι πιο άμεσα υλοποιήσιμες και λιγότερο κοστοβόρες, οι οποίες θα αποφέρουν και προπεριστατικά ωφέλη στην κοινωνία, είναι διοργάνωση 3-on-3, street basketball, διοργάνωση beach soccer, beach volley, και όσον αφορά κάποιο συνδυασμό με τις περιπατικές διαδρομές, για που θα προσπαθούμε να τις αναδείξουμε, την εβδομάδα φύσης και τον ένων, θα μπορούσαν να γίνουν από παραπέντε, που δεν είναι δύσκολο, το είχαμε συζητήσει σε παλαιότερη τουριστική επιτροπή που το είχαμε αφήσει στη μέση, όπως και επίσης και mountain bike. Και από εκεί και πέρα έχω μιλήσει με φορείς τόσο που υπάρχουν στην περιφέρεια της Ελλάδος και στα Υφυπουργεία για διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού karting, όπως γίνεται στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ
Έχετε ψηλοδεί από κάπου, από την ΕΤΕΝΑ ή από κάπου αλλού, το μηχανικό αθλητισμό που γίνεται στο κέντρο της Πάτρας κάθε χρόνο? Και θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα αυτές οι 4-5 προτάσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά θα αναβαθμίσουν το νησί, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν μόνο σε ένα μέρος. Και αυτό για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι εάν γίνουν σε ένα μέρος, καταπατάμε την αρχή της αναλογικότητας των πολιτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα υπάρξουν περίοδοι που θα έχουμε υπερτουρισμό σε κάποια σημεία, ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά τις κρατήσεις, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Ίσως να αυξηθούν και οι τιμές των καταλυμάτων όσον αφορά την διαμονή και την περίοδο, αλλά αυτό θα αποτελέσει μείον ζημιογόνο όταν θα περάσει αυτό το σκέλος. Βέβαια, όλα αυτά, άμα έχετε δει την έκθεση, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες ξεκινάνε από το κλειστό του γηπέδου του Αντώνη Στρίτσης, που χρήζει κάποιας επισκευής και κάποιες ανακατασκευής τμηματικά. Έχω βάλει ενδεικτικά κάποια κοστολόγια τα οποία έχω ψάξει και έχω βρει και έχω μελετήσει ο ίδιος, στα οποία πρέπει να δαπανηθούν κάποια ποσά για να μπορούν να επισκευαστούν. Και θεωρώ ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι θα δώσει τη δυνατότητα και στην κοινωνία, δηλαδή πέρα από το ότι θα διοργανώσουμε ένα αθλητικό τουρισμό, θα δώσουμε ένα έναυσμα στον άθλη κόσμος, θα αποκομίσουν και οι σύλλογοι ωφέλη και η κοινωνία από τα αθλήτες στους χώρους. Επίσης, απότερο στόχος πέρα από το 3-on-3, θεωρώ ότι είναι να μπούμε σε ένα καλεντάρι. Τι εννοώ καλεντάρι? Ας πούμε για τον beach soccer. Έχουμε τη δυνατότητα με κάποιους παράγοντες που έχουν μιλήσει να μας εντάξουν σε περίπτωση που διοργανώσουμε κάποιους εθνικούς αγώνες beach soccer στο νησί, να μας εντάξουν στο εθνικό πρωτάθλημα και αργότερα σε διεθνείς αγώνες στο διεθνές καλεντάρι, αν μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά τον μπάσκετ, έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε πέρα από 3-on-3 διακλαδικούς αγώνες ή αγώνες οι οποίοι θα είναι μεταξύ σωματείων ή αγώνες εθνικού και διεθνούς βεληνικούς, όπως είναι διοργάνωση παμπέδων, παιδών, κορασίδων, εφήβων, νέων ή ακόμα και ένα ελληνικό σταργέρι. Πέρα από αυτό, ήθελα να σας πω το εξής. Έχω μιλήσει με τον κύριο Νίκο Μεταξά και νομίζω έχει μιλήσει και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Μινέτος και ο δήμαρχος, για τα βεργότια 2021 τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και θεωρώ ότι με κάποιες απαραίτητες παρεμβάσεις θα μπορούν να προσελκύσουν αθλητές του Στίβου, οι οποίοι πραγματικά θα προσφέρουν ένα τι παραπάνω στην όλη προσπάθεια που κάνουμε. Ο λόγος είναι ο εξής. Εάν καταφέρουμε και φτιάξουμε μια σοβαρή υποδομή όσον αφορά το γήπεδο της Ανδρέας Βεργωτής και προσέξουμε λίγο το χώρο και τις κερκίδες και το ταρτάν, θεωρώ ότι ίσως μπούμε σε μια διοργάνωση τσικλητηρίων, η Diamond League. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει γίνει κάπου αλλού στα Ιόνισσα, όπως ξέρουμε στην Ίσο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον αυτοαθλητικό τουρισμό, έχω προτείνει κάποια πράγματα όσον αφορά τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης ή κάποιο τρίαθλο ή κάποιο έπταθλο σε συνδυασμό με αγώνες π.χ. ανώμαλου δρόμου ή μαραθωνίου, θάλασσα, ποδήλατο. Και αυτά να ξεκινάνε, ξέρω, από τη σκάλα και να τελειώνουν στον πόρο, ή να ξεκινάνε από το σκάλα να πηγαίνουν προς Κατελιό, ή να είναι μεταξύ Λουρδά και να ανεβαίνουν προς Λάση κτλ. Ανάλογα τα μέρη, μπορούμε να το κοιτάξουμε. Πάνω κάτω, θεωρώ πραγματικά ότι θα λειτουργήσει ό,τι και να επιλέξουμε να κάνουμε πολλαπλασιαστικά. Αλλά για να γίνει και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, δεν μπορεί να διοργανωθεί σε μια μέρα. Θέλει τουλάχιστον ένα τριήμερο σε ό,τι από αυτά που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Επίσης, πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχω μιλήσει με κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης από Αθήνα, που θεωρώ ότι είναι διατεθειμένα από τη ζήτηση που έκανα να καλύψουν κάποια από τα events ή από τις διοργανώσεις που θα κάνουμε. Οπότε θα λειτουργήσει και αυτό ως μέσο τουριστικής προβολής και προσέγγισης του νησιού μας. Τώρα από και πέρα, όποιος έχει δει την έκθεση και την έχει μελετήσει, Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μου κάνετε. Προσπάθησα να τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Με ακούσατε? Ακούσαμε, Λευτέρη, ακούμε σχόλια τώρα. Νίκο, μπορώ να τοποθετηθώ? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Σημαντικό αυτό που έκανε ο συνάδελφος. Εντάξει, κάποιος ασχολήθηκε με πολλά πράγματα. Θα μιλήσω, δώστε μου λίγο χρόνο, 3-4 λεπτά, με μια εμπειρία 30 χρόνια στον αθλητισμό, τόσο σαν αθλητής, όσο και σαν διοικητικό στέλεχος, ασκώντας διοίκηση σε ένα από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, το Σύλλογο των Ολυμπιονικών. Έχω λοιπόν να πω το εξής. Επειδή σε αυτά που είπε ο Λευτέρης, θεωρώ ότι τα Βεργότια, μια εκδήλωση την οποία κάνει η οικογένεια Βεργωτή και η οποία είναι τιμή για την Κεφαλονιά. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει Diamond League, όπως ανέφερε Λευτέρη. Diamond League δεν γίνανε τα τσικλητήρια με 50.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και με το Morris Green να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Χρειάζεται να το αναλύσουμε σε μια άλλη ενότητα αυτό το πράγμα. Το γίνει. Μπορεί να γίνει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, όπως είναι. Μιλώντας προχτές με τον Γιώργο τον Μωμάσκη, που είναι προσωπικός μου φίλος, ο προπονητής του Πρωταθλητή Ευρώπης προχτές, του Τεντόγλου στο Μήκος, που φέρνει κάθε χρόνο τους αθλητές του, και τον Τεντόγλου και την Παπαχρήστου και άλλους αθλητές, είναι ένα πολύ καλό meeting, το οποίο περιμένουν στις 15 Μαΐου που είναι, πώς και πώς να έρθουν, γιατί είναι ενταγμένο μέσα στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρώ λοιπόν ότι τα Βεργότια, που αυτή τη στιγμή διοργανώνει, όπως είπαμε, η οικογένεια Βεργωτή με πολύ μεγάλη επιτυχία, μπορούν να αναβαθμιστούν. Δυστυχώς είναι μόνο μία μέρα. Μπορεί να γίνει ένα, όπως είναι, με μήκος, με τριπλούν, με ύψος, να μπει και το επικοντό και να γίνει ένα meeting καλμάτων πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί και πέρα, αυτό που όμως θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Πριν 20 χρόνια, ξεκινήσαμε στο Κολυμβητήριο, η πρώτη ομάδα που είχε έρθει για προετοιμασία εκτός Κεφαλονιάς, δηλαδή κάποια ομάδα εκτός Κεφαλονιάς, ήταν ο Πανελλήνιος στο κολυμβητικό του τμήμα. Ήταν η χρονιά που πήρε και το πρωτάθλημα τότε σε όλες τις κατηγορίες. Το Κολυμβητήριο λοιπόν είναι αυτό το οποίο μπορεί να φέρει προετοιμασία συλλόγων και εθνικών ομάδων και να αναλάβει ένα μικρό πρωτάθλημα, Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπέδων, παιδών, κορασίδων, νεανίδων, που γίνεται σε εποχή που δεν είναι μέσα στον Αύγουστο, γίνεται πιο νωρίτερα. Και εκτός αυτού, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι το 2018, επειδή έχουμε και μια ομάδα στην Κεφαλονιά, μπορεί να είναι στο Λιξούριο, ο Ποσειδώνας Λιξουρίου, είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες τεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα. Έτσι, είχε έρθει η εθνική ομάδα το 2018 και έκανε προετοιμασία στο Αργοστόλι, γιατί το κολυμβητήριο του Αργοστολίου φυσικά χρησιμοποιεί. Είχε έρθει πέρσι η ομάδα πόλο γυναικών, η εθνική ομάδα πόλο γυναικών, με προπονητή το Λοράντο, Κεφαλονίτης, είχε έρθει για προετοιμασία. Είχε έρθει επίσης και είχαν γίνει σεμινάρια κριτών και χρονομετρών και επτανήσει οι αγώνες με συλλόγους τεχνικής κολύμβησης, με συλλόγους από τη Βουλιαγμένη, από τα Γιάννενα, από το Βόλο, από την Αργυρούπολη, από όλη την Αθήνα, σε εποχή Απρίλιο-Μάιο. Αυτά είναι τα σημαντικά σε εκείνες, αν θέλετε, έτσι, τις περιόδους. Και να πω κάτι άλλο, έχω σημειώσει εδώ από αυτά που διάβασα, Λευτέρη, το εξής, ότι δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν στο ποδόσφαιρο, αν θέλεις, και στο μπάσκετ προετοιμασία κάποιων ομάδων, και δεν μπορεί να γίνει με το σκεπτικό ότι αυτές γίνονται μέσα στο καλοκαίρι και χρειάζεται υψόμετρο. Άρα οι περισσότερες ομάδες πηγαίνουν στο Καρπενήσι, πηγαίνουν στο Μέτσοβο. Είναι δύσκολο να έρθουν μέσα στη ζέστη στην Κεφαλονιά. Αυτό που πολύ σωστά είπες και μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει, υπήρχε παλιότερα, είναι ένα τουρνά beach volley, το οποίο μπορεί να μπει σε μια εβδομάδα, αν θέλετε έτσι, αθλητική. Υπήρχε παλιά στο Ναϊχέλη, μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη παραλία στο Δήμο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι αγώνες στίβου βετεράνων που υπήρχαν παλιότερα, όπως και είχαν γίνει αγώνες βετεράνων άρσης βαρών το 2008. Έτσι, με τον Νίκο τον Γαλιατσά, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όχι αγώνες βετεράνων, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε.
Εγώ να προτείνω κάτι. Μέσα στην εβδομάδα, αν μπορεί να γίνει μια αθλητική εβδομάδα, μπορεί να γίνει ένα sprint τρίαθλο. Τι εννοώ? 750 μέτρα κολύμβηση, 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Είναι το μισό από την Ολυμπιακή διαδρομή. Είναι κάτι, επιτρέψτε μου την έκφραση έτσι, πιασάρικο, πολύ σημαντικό και μπορεί να προσελκύσει έτσι κάποιους αθλητές ιδιαίτερους. Και υπάρχουν και αθλητές μέσα στην Κεφαλονιά που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα. Και το τουρνουά, το 3-on-3 που υπόθηκε, μπορεί να γίνει και στον Πόρο και στο Αργοστόλι. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους. Μπορούν να στηθούν κάποιες μπασκέτες και να γίνει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το 3-on-3 δηλαδή μπορεί να γίνει παντού. Για να μην τρώω το χρόνο σας όμως, να πω κάτι τελευταίο, επειδή ανέφερες σε αυτά που διάβασα για γήπεδο γκολφ. Υπάρχουν 7 γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, 18 οπών και 1-9, τα οποία είναι όλα σε ξενοδοχεία, αν εξαιρέσουμε μόνο το γκολφ της Γλυφάδας. Χρειάζονται 260 στρέμματα για να γίνει το ένα γήπεδο και 500 στρέμματα το άλλο. Είναι αδύνατον αυτά τα πράγματα να γίνουν σε ένα νησί σαν την Κεφαλονιά, ή αν θέλεις είναι αδύνατο να το κάνει ο Δήμος, που να βρει μια τέτοια έκταση για να μπορέσει, ας πούμε, σαν πρόταση να γίνει. Μόνο ένα, και θεωρώ ότι ούτε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο μπορεί να βρει αυτή την έκταση για να μπορέσει να το κάνει. Να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και κλείνοντας να πω το εξής με όλη τη συμπάθεια. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή ανέφερες να πληρώνουν οι σύλλογοι και μάλιστα ήσουν αδιαπραγμάτευτος σε αυτό για τη συμμετοχή τους στο δημοτικό γυμναστήριο, στο Αργοστόλι και αυτά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από έναν άνθρωπο που είχε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με τον αεραστεχνικό αθλητισμό, με το σκεπτικό ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν αυτούς τους συλλόγους δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες. Έτσι, είναι αεραστέχνες, έχουν τα παιδιά τους, όπως και οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους και οι σύλλογοι μέσα από αυτά πληρώνουν τους μισθούς των προπονητών τους, πληρώνουν τις μετακινήσεις, πληρώνουν το αθλητικό υλικό. Θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό που είπες, ήταν άστοχο και πολύ σωστά κανένας δήμος, σε κανένα δημοτικό γυμναστήριο, διότι οι σύλλογοι επιτελούν ένα κοινωνικό έργο, επιτελούν ένα κοινωνικό έργο με το να έχουν τα παιδιά αυτά και να αθλούνται και οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά αυτά στους συλλόγους προκειμένου να κάνουν κάτι. Φαντάσου ότι η πιο γρήγορη, αν θέλεις, μετακίνηση είναι να πάει κάποιος για να παίξει εκτός Κεφαλονιάς στην Κυλλήνη, στην Αντραβίδα ή στα Λεχενά, για μην πω στην Πάτρα ή στην Αθήνα, ας πούμε, κάποιους συλλόγους. Και αναφέρομαι πάντα για τα αεραστεχνικά τμήματα και για τα παιδικά, εφηβικά και αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Μπορούν να γίνουν όμως κάποια πράγματα και νομίζω και το τρίαθλο μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το πιασάρικο, έτσι μπορεί να τοποθετηθεί. Και το 3-on-3 και το beach volley είναι κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν σχετικά άμεσα. Αυτά. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Όσον αφορά κάποια πράγματα, να πω και εγώ κάποια πράγματα. Όσον αφορά αυτό που είπατε πριν για Diamond League, τη κλητήρια κτλ., δεν διαφωνώ. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Ότι καμία διοργάνωση δεν μπορεί να γίνει στο νησί, και αυτό το υπογράφω που λέω, εάν δεν φτιαχτούν τα γήπεδα και αν δεν προσθεθούν κερκίδες. Είναι σίγουρο αυτό, να ξέρετε. Ούτε να παρακολουθείς γήπεδο το αγώνα από όλα μπορείς, ούτε να παρακολουθείς αγώνα ποδοσφαίρου επαγγελματικής κατηγορίας μπορείς, ούτε να παρακολουθείς αγώνα, όταν λέμε επαγγελματικής, δεν μιλάω τώρα να πας β' εθνική, μιλάω επαγγελματικής κατηγορίας. Super League. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με το γήπεδο έτσι πως είναι. Ούτε στο μπάσκετ μπορείς. Τα γήπεδα και τα τρία που έχει Κεφαλονιά, προσωπικά επειδή έτυχε να έχω παίξει μέχρι Α2 εθνική, είναι σαν παράδεκτη κατάσταση. Σαν παράδεκτη. Γι' αυτό έγραψα και τεχνική περιγραφή. Και άμα θέλετε, μπορείτε να το συζητήσουμε. Όσον αφορά κάποιες άλλες τοποθετήσεις που κάνατε για το γήπεδο, η Πάτρα, να ξέρετε, ο Δήμος Πατρέων, που έχει και δήμαρχο τον Πελετίδη, πληρώνουν κανονικά οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι των συλλόγων, μίσθιο στο Δήμο. Και μάλιστα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι ή 20 ή 40 ευρώ την ώρα. Και σας το λέω, γιατί έχω ασχοληθεί και με τον επαγγελματικό αθλητισμό και με τον αεραστεχνικό. Και όποιος δεν πιστεύει, πάω αύριο στο Δήμο και ζητάω απόδειξη. Πληρώνουν οι σύλλογοι. Επίσης, οι αθλητικοί σύλλογοι πληρώνουν το Δήμο. Πείτε μου, ποιος θα συντηρεί το γήπεδο σε περίπτωση που φτιαχτεί ξαναχαλάς.
για το γήπεδο που πήγε να κάνει έρευνα, έχει χαλάσει, έχει φτιαχτεί. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά της τουριστικής επιτροπής αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για μην το συνεχίζουμε άλλο να το κόψουμε εδώ πέρα. Δεν έχει νόημα τώρα να πούμε ότι θα χαλάσουμε 200 χιλιάρικα για να φτιάξουμε ένα γήπεδο και ποιος θα το συντηρήσει μετά. Μα ούτως ή άλλως είναι γήπεδο κοινής ωφελίας. Ανήκει στο Δήμο και στους δημότες. Και κατ' εξαίρεση, με καλή θέληση, ο Δήμος δίνει παραχωρή, όπως θέλετε πείτε το, το γήπεδο στους συλλόγους. Δεν πρέπει αυτοί να δώσουν ένα τιμίστιο. Αυτή δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Μην το συνεχίζουμε όλο αυτό. Εντάξει, μην ξεφύγουμε. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει ένα τιμίστιο που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Δεν μπορεί να είναι έτσι αέρα πατέρα. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν θα συντηρηθεί. Δηλαδή και να δαπανίσουμε ένα ποσό 200-300 χιλιάρικα, γιατί μόνο το γήπεδο μέσα, άμα είδα τη μελέτη, το παρκέ θέλει 45.000 ευρώ. Η μελέτη πυρασφάλειας, τεχνική μελέτη κτλ. Θέλουν άλλα 20 χιλιάρικα, 24. Πάμε δηλαδή στα 70. Και αν βάλουμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες επισκευές και κατασκευές που θέλει, γιατί δεν έχουμε ούτε καν αμαία, γήπεδο αμαία, πάμε πάνω από 40-50 χιλιάρικα ακόμα. Μαζί με τη στέγη που είναι στην πόρτα. Μην το συνεχίσει, δεν είναι ουσιώδης τώρα για την Τουρκία. Ναι, αλλά να λέμε κάτι το οποίο να είναι επί της πράγμασης. Όχι, μιλάμε δίθεν, εγώ μιλάω. Πείτε μου, ποιος θα συντηρήσει με το γήπεδο. Μπορεί πάρτε ένα τηλέφωνο και συζητήστε το αυτό τώρα. Εντάξει, δεν έχει. Εγώ αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Δηλαδή, κάνουμε κάτι. Να χρειάσουμε ένα ποσό. Ποιος θα το πληρώσει, θα το ξαναπληρώσουν οι πολίτες ή θα το πληρώσουν αυτοί που χειρίζονται το γήπεδο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Κάποιος άλλος να σχολιάσει πάνω σε αυτό τα. Μπορεί να συμπληρώσω μόνο, Νίκο, συγγνώμη κύριε Γκιάφη, να συμπληρώσω μόνο και το φεστιβάλ γυμναστικής Άννας Πολάτου που γινόταν παλιά και στο κλειστό γυμναστήριο και θα μπορούσε αυτό το πράγμα στη μνήμη της. Αδικοχαμένης αθλήτριας από την Κεφαλονιά να μπορέσει να επανασυσταθεί. Νίκο, να πω κάτι. Έλα, είστε. Ναι. Και θέλω να βιαστώ το τελευταίο από τον κύριο Ατσάρο που είπε για το φεστιβάλ Άννας Πολάτου, όπου όλοι έχουμε δει ότι τη βδομάδα την οποία διεξάγεται στην Κεφαλονιά κάθε χρόνο έχει σημαντικά αποτελέσματα και αποτελέσματα προβολής για το νησί αλλά και οικονομικά αποτελέσματα. Θεωρώ εκείνη η εβδομάδα που γίνεται το φεστιβάλ. Θέλω να πω ότι δεν διαφωνώ ούτε με τον κύριο Ατσάρο ούτε και με τον κύριο Στελάτο. Απλώς θέλω να δώσω στην Επιτροπή ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με τους αθλητικούς, τις αθλητικές υποδομές του Δήμου. Είπε ο κύριος Στελάτος ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Αυτό τα λέει όλα, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Οι αθλητικές υποδομές του Δήμου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Για να μην πω άθλια, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το κολυμπητήριο, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Ατσάρος ότι έχει τη δυνατότητα ας πούμε, να μας υποστηρίξει ορισμένα πράγματα, θέλω να σας δώσω την εξής πληροφορία. Καταρχήν ήταν η υποδομή που ήταν στην πιο άσχημη κατάσταση από όλες. Είναι ένα κολυμπητήριο το οποίο φτιάχτηκε πριν από πολλά χρόνια. Έχει φτιαχτεί με συγκεκριμένα υλικά, δηλαδή τα υδραυλικά του είναι χιλιόμετρα σίδηρο σωλήνες. Οι σιδηροσωλήνες όλα αυτά τα χρόνια έχουν σαπίσει, με αποτέλεσμα μέσα στους τοίχους, στα μπάνια, στις τουαλέτες, αυτή τη στιγμή το νερό τρέχει ζωντανό. Κάναμε εμείς κάποιες παρεμβάσεις πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος Αντωνέλος είχε αναλάβει 50.000 ευρώ περίπου να σταματήσουμε τις διαρροές οι οποίες ήταν εκτεταμένες. Έχουμε καθιζήσεις στις αυλές εξωτερικά, έχουμε καθιζήσεις γύρω από την πισίνα, είναι μια άθλια κατάσταση. Όμως θα πω για το κολυμπητήριο το εξής. Τελειώσαμε πριν από μερικές μέρες μία μελέτη στην τεχνική υπηρεσία για το κολυμπητήριο, χωρίς να έχουμε τη χρηματοδότηση, πόσο θέλει το κολυμπητήριο για να φτιαχτεί και να γίνει πραγματικά καινούριο και σύγχρονο. Η μελέτη, το ποσό που έβγαλε είναι 650.000 ευρώ. 650.000 ευρώ. Που αυτό σημαίνει αλλαγή όλη η υδραυλική, η εγκατάσταση, η θέρμανση, ανακατασκευή, ο χώρος γύρω από τις πισίνες, ανακατασκευή ο χώρος εξωτερικά του κολυμπητηρίου που έχει καθιζήσεις. Έχει πάρα πολλές εργασίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καθίσματα καινούρια, μόνωση σε όλες τις επιφάνειες πάνω από το κολυμπητήριο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνωση ή καταστραφή, μόνωση των κερκίδων, αλλαγή στα σίδερα που έχουν σαπίσει γύρω-γύρω, μην αναφέρω τις εργασίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι εξασφαλίσαμε πριν από ορισμένες μέρες 350.000 και είναι ζήτημα λιγότερο από δύο μήνες να αρχίσουν οι εργασίες στο κολυμπητήριο για να καλύψουμε τις 650 τις 350.000 εργασίες. Επίσης, θα βάλουμε στον Αντώνη Τρίτσι ένα ποσό 80.000 που δικαιολογεί, είναι μικρό το ποσό αυτό για αθλητικές εγκαταστάσεις, οπότε πάμε στις 430.000 που θα επενδυθούν το επόμενο διάστημα στο κολυμπητήριο.
και έχω αναλάβει τη δέσμευση να ψάξω να βρω και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 650. Δεν ξέρω, θα απευθυνθώ μάλλον στον ιδιωτικό τομέα. Είναι αρκετά λεφτά, είναι 200 χιλιάρικα ακόμη. Έχουμε κάνει μια κουβέντα με τον Δήμαρχο. Θα στείλω κάποιες επιστολές στις εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες. Θα δω τι θα κάνω. Έτσι ώστε να συμπληρώσουμε αυτό το ποσό, αλλά με το σχεδιασμό που έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία, αν όλα πάνε καλά, έχουμε προβλέψει ακόμη και γλάστρες με φυτά για το κολυμπητήριο, να είναι όμορφο το να μπαίνεις μέσα, διζαϊνά τα πράγματα δηλαδή, ακόμη και επιγραφές για τους τοίχους με ρητά, αρχαία ρητά για το νερό κτλ. Είναι μια μελέτη η οποία είναι πλήρης και πάρα πολύ καλή. Όμως να ξέρετε ότι το κολυμπητήριο θέλει 650.000 για να φτιαχτεί. Είναι τεράστιο το ποσό. Αν μια υποδομή την αφήνουμε και δεν επενδύουμε ένα μικρό ποσό κάθε χρόνο για τη συντήρησή της, μετά από μια δεκαετία έχει, να το πω κεφαλονίτικα, έχει ρυπήσει. Δεν μαζεύεται μετά. Και αυτό έχει συμβεί με το κολυμπητήριο. Πάει να συμβεί και με το κλειστό Αντώνη Στρίτσης. Το βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Η στέγη είναι σάπια, τα ξύλα είναι σάπια, τα παράθυρα δεν λειτουργούν. Μην τα επαναλαμβάνω. Έχουμε εμείς, σαν τεχνική υπηρεσία, έχει πλέον μια εμπειρία η τεχνική υπηρεσία να κάνει τις μελέτες και να οριμάσει αυτά τα έργα. Το ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Πού θα βρεις τα χρήματα για να το κάνεις. Και σας θυμίζω ότι και για το Ανδρέας Βεργοτή το στάδιο, για την αλλαγή του ταρτάν που μας το ζήτησαν οι σύλλογοι. Εμείς κάναμε μια μελέτη 1 εκατομμύριο ευρώ, την πήρε ο Δήμαρχος, ανέβηκε στην Αθήνα, βρήκε τον κύριο Αβγενάκη, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά. Ο κύριος Αβγενάκης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω χρήματα εάν δεν βάλετε, λέει, όλους τους αθλητικούς χώρους σε μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί, στον Μπέλοπα. Τους περάσαμε μαζί με το Σταύρο και αναμένουμε τώρα να δούμε αν και κατά πόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα μας δώσει αυτά τα λεφτά για να γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο Ανδρέας Βεργοτής, το στάδιο. Είναι λοιπόν δύσκολες χρηματοδοτήσεις, όμως δεν το αφήνουμε, έτσι το παλεύουμε. Πάντως για το κολυμβητήριο σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως αντιδήμαρχε, όπως βλέπεις και εσύ, πρώτος από όλους, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, όπου και να χτύπησα, όποια πόρτα, με όποιον άνθρωπο και να μίλησα, τέλος πάντων, είτε αυτός ήταν παράγοντας, ήταν αυτός αθλητής, μου είπαν ότι περάσατε από εκεί, το συζητήσατε ο ίδιος διεξοδικά με τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι κάπως τα χρήματα που δίνει ο Δήμος πρέπει να υπάρχει με την αποδοτικότητα για τη συντήρηση, όχι για να βγάλει λεφτά. Εκεί πέρα το πήγα εγώ για να μην παραμείνει ενεργή. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είπα από το Δήμο να πάω να βγάλει λεφτά τους πολίτες. Αλλά κάπως πρέπει να συντηρηθεί αυτό. Δεν βγαίνουν τα χρήματα αλλιώς. Είναι πολλά τα λεφτά. Διάσκεψη. Στο κάτω μετά τη γραφή θα μας πούν και τίποτα στο τέλος οι άνθρωποι που πάτε και χαλάτε λεφτά σε αυτές τις δύσκολες και σε αυτό το δύσκολο καιρό που βιώνουμε όλοι μας. Γι' αυτό πρέπει. Έχουμε, να ξέρετε ότι έχουμε βρει 350.000 για το κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα επενδυθούν άμεσα μέσα στο 2021 και αρκετά πριν από το τέλος του, πριν λήξει το 2021. Για να μην σας ενοχλήσω και να σας αφήσω να το συζητήσετε, να συζητήσετε οι υπόλοιποι ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ μπορώ, έχω φτάσει σε τελικό στάδιο, δηλαδή εάν μου δώσει το OK να διοργανώσω 3-on-3, να συζητήσουμε μετά για πρωτάθλημα αργότερα εφήβων, παιδών, παμπέδων στο κλειστό, είτε αυτό πιάνει καλαδοσφαίρηση, είτε ποδόσφαιρο σάλας, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Εάν θέλετε να το τρέξουμε αυτά τα τρία που ήδη έχω μιλήσει και έχω φτάσει σε τελικό στάδιο με ομοσπονδίες και παράγοντες, το συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Λευτέρη, συνεργάσου, αν θέλει και με τον Δημήτρη τον Ατσάρφο, από ό,τι κατάλαβα, είναι σχετικό με το αντικείμενο και φέρει μας κάτι. Αλλά ο κύριος Ατσάρος ούτως ή άλλως είπε διαφορετικό κομμάτι. Μίλησε για τρία αθλητές. Διαβάτως είναι γνώστης του αθλητισμού. Έχει σχέση με το αντικείμενο. Οπότε μπορείς... Ασχολήθηκα με τον μπάσκετ και με την κολύμβηση για πάνω από 20 χρόνια. Για να πάρει μια διοργάνωση για να πάνε λίγο πρωτάθλημα η Ομοσπονδία. Μισό λεπτό, Λευτέρη. Δεν μαλώνουμε. Δεν μα προς Θεού. Για να πάρει ένα πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά που λες Ομοσπονδία έχει εκλογές την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα. Κάτσε να δούμε αν θα βγει ο Φασούλας πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν μπορεί να πάρει μια διοργάνωση. Για να πάρει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα χρειάζονται εγκαταστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό είπα στη μελέτη που γράφω: απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισκευή των γηπέδων. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ανέφερε ο αντιδήμαρχος και πολύ σωστά ο άνθρωπος κάνει σοβαρές προσπάθειες για να μπορέσει το κολυμπητήριο. Ήταν σε αθλία κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια οι εγκαταστάσεις.
Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή έχει μπει ένα καινούργιο ταρτάν στο γήπεδο Στίβου, που σαφώς με τίποτα δεν πρέπει να μπει δίσκος και σφύρα, γιατί ξεχάστε το ταρτάν. Για το αν τα αναφέρεις κάπου μέσα να βάλουμε βαλβίδες δισκοβολίας και σφυροβολίας, είναι σαν να διαλύουμε το γήπεδο το συγκεκριμένο. Αν βάλουμε προστατευτικό δίκτυο, θα υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει πουθενά. Ας το σταματήσουμε εδώ πέρα, για να πάμε στο επόμενο. Δύο λεπτά χρόνο, μπορώ να πω κι εγώ κάτι πάνω στην υπόθεση. Καταρχήν, συγχαίρω και τον Λευτέρη για όλη την προσπάθεια. Είναι πάλι πολύ σημαντικό και εύχομαι να μπορέσει να κάνει κάποιος από τις διοργανώσεις που λέει. Και επικροτώ και αυτό του κύριου Ατσάρου, γιατί είμαι και γραμματέας στον Ηρακλή και ξέρω ότι όντως είναι αληθινό αυτό που λέει, ότι όλες οι ομάδες δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να δίνουν ανταποδοτικά τέλεια, αν και καταλαβαίνω και το σκεπτικό του Λευτέρη. Είμαι σίγουρος ότι μια αθλητική οποιαδήποτε δραστηριότητα θα κάνει πολύ καλό στον τουρισμό και ότι ξέρω και από συζητήσεις που έχω κάνει και με διάφορους ότι αν υπάρχουν υποδομές μπορεί να γίνονται και προετοιμασία ομάδων σε πολλά, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και να έρχονται δηλαδή, αλλά πάνω απ' όλα είναι υποδομές και ο πόρος αυτή τη στιγμή έχει τρομερό πρόβλημα υποδομής. Δηλαδή, ναι μεν και το 3-on-3 καλό είναι, είχε γίνει και πιο παλιά στον πόρο, αλλά το γήπεδο του μπάσκετ είναι σε αθλία κατάσταση. Ήδη την Πέμπτη θα μαζευτούμε κάποια άτομα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βάψιμο, ας πούμε. Υπήρχε το τένις στον πόρο που δεν υπάρχει και θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει, γιατί στα περιοχή τρύπες υπάρχει χώρος που μπορούν να φτιαχτούν κάποια πράγματα. Φτιάχτηκε το 5x5. Ξέρουμε ότι το γήπεδο στο Τζανάτα έχει τα μαύρα του τα χάλια και με πολλή δυσκολία οι ομάδες που είναι και ο Ηρακλής, είναι και οι πρόνοι, είναι και οι παιδικές, δυσκολεύονται πάρα πολύ και ευτυχώς που φέτος δεν δημιουργήθηκε θέμα γιατί ήταν ο κορονοϊός και δεν παιχτήκαν παιχνίδια. Αλλά είναι ένα θέμα που το γήπεδο Τζανάτων πρέπει οπωσδήποτε να μπει κάποια στιγμή στο πρόγραμμα και δεν ξέρω αν έχει μπει. Γιατί είναι το βασικότερο όχι μόνο για τον τουρισμό, είναι και για τα παιδιά που αθλούνται και προσπαθούν να ξεφύγουν και δεν έχουν άλλες δραστηριότητες. Αυτό ήταν. Να μην κουράσω άλλο την υπόθεση. Μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση. Απλά σκέφτηκα να πω τη γνώμη μου γιατί. Είναι κάτι που το βλέπουμε και πρέπει κάτι να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Να προσθέσω κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω να σα πω δύο οικονομικά μεγέθη. Όσον αφορά τη διοργάνωση του γηπέδου του 3-on-3 για γήπεδο μπάσκετ με ενοικίαση, δεν ξεπερνά τα 7.500 το γήπεδο, να ξέρετε. Και όσον αφορά το διοργάνωση beach soccer, είναι περίπου στα 10.000 ευρώ. Ενώ για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αν έχουμε καλό οδόστρωμα στο Αργοστόλι, γιατί έχω κάνει μια μελέτη όσον αφορά το οποίο δρόμο θα περάσει κτλ. Και με κάποιους χορηγούς που έχω μιλήσει, θεωρώ ότι μπορεί να διοργανωθεί κάλλιστα το χειμώνα ή να μπει σε κάποια διοργάνωση όπως της Πάτρας ή να το κάνουμε μια αλφα διασύνδεση. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, το κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο. Τις δυνατότητες συνεργασίας με το ΕΠΑΛ. Ναι, Νίκο, θα ήθελα να καλωσορίσω το Μάκη το Βασιλάτο, που είναι διευθυντή στο ΕΠΑΛ, και το Δημήτρη το. Δημήτρη Δελιγιάννη. Τον Δημήτρη τον Τελιγιάννη. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές από πέρυσι για δυνατότητες που θα υπάρχουν συνεργασία. Ποτέ δεν έχουμε φτάσει στην υλοποίηση. Ίσως είναι ευκαιρία τώρα να μας παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις στα παιδιά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Σταύρο, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ωραία. Εμείς πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία στη συνεδρίασή σας. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε ήδη κουραστεί και έχετε πάρα πολλά θέματα και σοβαρά και ζωτικά για τον τόπο μας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός. Ο κύριος σκοπός που σας απασχολούμε σήμερα το βράδυ είναι να σας ενημερώσουμε και να σας ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου. Ουσιαστικά θέλουμε να γίνετε πολλαπλασιαστές εσείς οι ίδιοι, τα μέλη της Επιτροπής, για το σχολείο μας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Τώρα θα σας πω δύο λόγια για το σχολείο, λίγο σύντομα, και από εκεί και πέρα δύο-τρεις στόχους που βάζουμε πάνω στις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Σταύρο και τον ευχαριστώ και για τη βοήθειά του. Αν δεν ξέρετε οι περισσότεροι, να σας ενημερώσω ότι λειτουργεί το επαγγελματικό λύκειο στη Λάση, στο οικόπεδο του ΙΝΕΔΙΒΗΜ, στη μαθητική εστία, το παλιό οικοτροφείο που λέμε. Το σχολείο το δικό μας, όπως σας είπα, είναι ένα επαγγελματικό λύκειο και φιλοξενεί τους τομείς της οικονομίας, της πληροφορικής και της υγείας. Ειδικότερα, στην τρίτη τάξη, εκτός από το απολυτήριο λυκείου, εμείς δίνουμε στα παιδιά και πτυχίο.
στοιχείο το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επιπέδου 4. Δηλαδή δίνει και επαγγελματικά δικαιώματα. Βέβαια, η λέξη επαγγελματικά δικαιώματα είναι μια πονεμένη ιστορία στη χώρα μας, αλλά πάλι έχουμε υποσχέσεις από τις πολιτικές αρχές του Υπουργείου ότι θα μπορέσει να την προχωρήσει και να την ξεκαθαρίσει γρήγορα. Όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς έχουμε και τον τομέα οικονομίας. Στην τρίτη ηλικίου δίνουμε πτυχία, δύο ειδών πτυχία. Θα μπορούσαμε να δίνουμε 4, επειδή είμαστε μικρό ΕΠΑΛ, έχουμε 2 ειδικότητες. Την ειδικότητα διοικητικών υπαλλήλων και την ειδικότητα υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων. Και γι' αυτό σας απασχολούμε πιο πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια συνολική, αν θέλετε, και επιτρέψτε μου την έκφραση, ήττα για τον τόπο μας, που είναι ένας τουριστικός τόπος, να στο επαγγελματικό του λύκειο να έχει στην ειδικότητα, στην τρίτη λυκείου, υπάλληλοι τουριστικών επιχειρήσεων 5 και 6 παιδιά κάθε χρόνο. Θα μπορούσε αυτό και θα έπρεπε αυτό να αντιστραφεί. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε να υπάρξει σε διάστημα τριετίας να έχουμε 15 παιδιά. 15 παιδιά και που να έχουν έναν πιο σαφή προσανατολισμό προς τα τουριστικά επαγγέλματα. Με 15 παιδιά θα μπορούσαμε να ακόμα καλύτερα να οργανώσουμε δράσεις. Όπως σας είπα, ο βασικός σκοπός μας ήταν να ενημερωθείτε, να ευαισθητοποιηθείτε γύρω από το σχολείο μας και να μπορέσετε και ήδη να γίνετε πολλαπλασιαστές. Από εκεί και πέρα, κάποια προβλήματα που εμείς έχουμε και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί σας και μελλοντικά, είναι αν θα μπορούσατε και εσείς με τη συμβολή σας. Φαντάζομαι ότι ένας στόχος είναι να μπορούμε να έχουμε την άδεια να μιλάμε με το Σταύρο, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε με όλους εσάς και να αναπτύσσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε σύγχρονα βιβλία στο σχολείο, δεν έχουμε τα λογισμικά που πρέπει για την ειδικότητα υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων και δεν έχουμε και την αντίστοιχη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσαμε, να, για παράδειγμα, να έχουμε κάποιες δράσεις όπου θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε κάποιους από εσάς ή κάποια στελέχη σας και να τους εντάξουμε μελλοντικά στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για να βοηθάνε τη δουλειά μας. Για φέτος, επειδή μάθαμε και εμείς για τη μελέτη με τα μονοπάτια, θα θέλαμε να, αν το επιτρέψει ο κορονοϊός, να μπορέσουμε να πάμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποιο μονοπάτι, να το υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο το σχολείο και να μπορούσε να κάνει κάποια εθελοντική δράση, όπως μια δράση καθαρισμού. Από πέρυσι, στα πλαίσια ενός προγράμματος που έχουμε για τη μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ, δουλεύουμε την ψηφιοποίηση του μονοπατιού της γλάσης. Γι' αυτό θα μπορούσε να σας πει και ο συνάδελφος που είναι και το μεάρχης πληροφορικής στο σχολείο μας, ο κύριος Δελιγιάννης, δύο λόγια μετά. Ναι, Μάκη, ευχαριστώ. Το συγκεκριμένο μονοπάτι που πήραμε απόφαση να ψηφιοποιήσουμε είναι στην ουσία να το δείξουμε στους υπόλοιπους επισκέπτες. Δεν είναι άλλο παρά η διαδρομή η οποία ξεκινάει από το μπαστούνι εκεί, από τα κρουαζιρόπλια και συνεχίζει παραλιακά μέχρι τις Καταβόθρες, στη συνέχεια μέχρι το Φανάρι, ανεβαίνει μέχρι το Μνημείο των Ιταλών και κατεβαίνει πάλι πίσω κάτω. Είναι μια μικρή κυκλική διαδρομή που οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι την έχετε περπατήσει, την ξέρετε. Για όλους εμάς και τους αργοστολιώτες ακόμα περισσότερο είναι μια καθημερινότητα ίσως, αλλά για τον επισκέπτη είναι άγνωστο. Είναι κάτι τόσο απλό, όμως ο επισκέπτης δεν το ξέρει. Γι' αυτό σκεφτήκαμε με τη βοήθεια των παιδιών, μιας και έχουμε και την ειδικότητα του τουρισμού, αλλά έχουμε και τον τομέα της πληροφορικής και έχουμε παιδιά που ασχολούνται με τα ψηφιακά μέσα και γνωρίζουν καλύτερα τη χρήση των υπολογιστών, να κινηματογραφήσουμε ένα μέρος της διαδρομής, να φτιάξουμε δηλαδή κλιπάκια, μικρά βιντεάκια και σε συνεργασία με μία εφαρμογή να την ανεβάσουμε στο δίκτυο ώστε να είναι διαθέσιμη, ώστε να τη βρει κάποιος στο κινητό. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Wikitravel λέγεται η εφαρμογή αυτή, η οποία εμπεριέχει, είναι δωρεάν, τα περισσότερα από αυτά που περιέχει μέσα, περιέχει τις πληροφορίες προκειμένου να επισκεφθείς μόνος σου, εσύ σαν τουρίστας, να επισκεφθείς μόνος σου και να ανακαλύψεις την πόλη ή μια διαδρομή περιπατητική όπως αυτή που σας περιέγραψε.
πριν το κάνεις αυτό, έχεις τη δυνατότητα από το ξενοδοχείο σου να κατεβάσεις τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα έχουμε μαρκάρει εμείς, γιατί κάποιος θα πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά, οπότε το σχολείο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Βάλαμε αυτά τα 4 σημεία ενδιαφέροντος, το μπαστούνι, τις καταβόθρες, το φανάρι εκεί των Αγίων Θεοδόρων και το μνημείο των Ιταλών. Έχουμε μια μικρή περιγραφή, παρουσιάζουμε μερικά ιστορικά στοιχεία και περιγράφουμε το κάθε ένα από αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος. Και στη συνέχεια το κινητό του επισκέπτη έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει με το GPS, να ακολουθήσει τη διαδρομή ώστε να τον κατευθύνει αντίστοιχα. Όλα αυτά δεν χρειάζεται ο επισκέπτης να έχει ίντερνετ στο κινητό του. Όταν θα κατεβάσει αυτή την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια να τον καθοδηγήσει και όταν βρεθεί στο αντίστοιχο σημείο, στο point of interest, να του μιλήσει, να υπάρχει μια αφήγηση. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε τα παιδιά, ώστε τα ίδια τα παιδιά να μιλήσουν, να αφηγηθούν, να περιγράψουν, να συγκεντρώσουν τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάζονται μέσα από αυτό. Είναι ένας, δεν ξέρω αν το έχετε δει κάποιοι από εσάς σαν επισκέπτες ή αν το έχετε σκεφτεί, είναι ένας σύγχρονος τρόπος με τον οποίο οι επισκέπτες ενός τόπου γνωρίζουν τον τόπο μόνοι τους και καθοδηγούνται καλύτερα από κάποιον ντόπιο ο οποίος έχει δημιουργήσει την εφαρμογή. Κάποιοι το κάνουν στο εξωτερικό και επιπληρωμή αυτό, δηλαδή μπορείτε να βρείτε έναν οδηγό τα 10 καλύτερα σημεία στη Βαρκελόνη και σου λέει δώσε μου 2 ευρώ προκειμένου να μπορέσω να σου δώσω την αντίστοιχη εφαρμογή. Okay. Κάποιος επισκέπτης μπορεί να κάνει αυτό το πραγματάκι. Εμείς πολύ απλά με τα μέσα που διαθέτουμε είπαμε να δημιουργήσουμε αυτό το αντίστοιχο και να το αφήσουμε δωρεάν ώστε να το εκμεταλλευτούν οι επισκέπτες μας. Τώρα βέβαια το κομμάτι που λείπει είναι το κομμάτι της ενημέρωσης των τουριστών. Πώς τελικά ο τουρίστας θα μάθει ότι υπάρχει κάτι, πώς θα μάθει ότι υπάρχει αυτή η διαδρομή και μπορεί να την περάσει στο κινητό του και να τη δει. Γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα φυλάδιο και σε συνεργασία με το σημείο ενημέρωσης εκεί στα κουραζιρόπλια, το information point, να μπορούμε να δίνουμε ένα φυλάδιο ή να υπάρχουν κάποια QR code εκεί, να μπορεί να σκανάρει ένας επισκέπτης, να πάρει τις πληροφορίες ηλεκτρονικά και να μπορέσει να ακολουθήσει τη διαδρομή μόνος του. Αυτό είναι μια σκέψη, αυτή είναι η ψηφιοποίηση ενός μονοπατιού έτσι όπως το έχουμε σκεφτεί και έχουμε ξεκινήσει να το υλοποιούμε. Για να συνεχίσω, για να δεχτούμε κάποια σχόλια, Δημήτρη, ολοκλήρωσες. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης σας παρουσίασε μια δράση που παλεύουμε από πέρυσι. Εγώ σας είπα ότι θα μπορούσαμε να πάμε και σε κάποιο μονοπάτι να το επισκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο, να το καθαρίζουμε κάθε χρόνο ή να επισκεφτούμε και άλλα μονοπάτια. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλες δράσεις. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας ο σημερινός είναι να σας ευαισθητοποιήσουμε και αν θέλετε να έχουμε το ελεύθερο σταύρο, να στείλουμε μικρές δράσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να τις κοινοποιούμε και να γίνεται γνωστό το σχολείο και να αλλάζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μας, να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον και να προσελκύουμε και το ενδιαφέρον μαθητών και οικογενειών που θα θέλανε να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν το σχολείο και μετά και την κοινωνία και την αγορά ειδικότερα, έτσι. Να έχουμε μαθητές που να μπορούμε να παίρνουν το πτυχίο τους και να έχουν συγκεκριμένες δεξιότητες και να έχουν και κάποια κριτική αντίληψη και σκέψη για το πώς πρέπει να προχωράει ο τόπος μας και μέσα από την ανάπτυξη του τόπου μας και η προσωπική του στόχη. Αυτό ήθελα να πω. Αν θέλετε μια μικρή παρένθεση, χωρίς να αλλάζω το θέμα, επειδή άκουσα για τον αθλητικό τουρισμό, έχουμε πολλές επαφές την τελευταία διετία και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Τραυλό και με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μινέτο και με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Τσιλιμιδό, πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το χώρο εκεί στη Λάση. Είναι 13 στρέμματα, είναι ιδιοκτησία του Ινεδιδήμ, έχει παραχωρήσει τη χρήση στην περιφέρεια
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε, αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη, να φτιάξουμε και να εξυγχρονίσουμε το γήπεδο του μπάσκετ που είναι στην καρδιά της Λάσης, ή ακόμα και να εξετάσουμε και ένα μικρό γήπεδο 5x5. Αυτά από εμάς, περιμένουμε δικά σας σχόλια. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Κύριε Βασιλάτο, κύριε... Μια ερώτηση για αυτός Γιώργος θέλω να κάνω. Αλλά μπορώ. Παρακαλώ. Κύριε Δεγιάννη, σας ακούσαμε προσοχή. Ειλικρινά λυπάμαι που άκουσα ότι οι μαθητές σας σαν υπάλληλοι τουριστικών επιχειρήσεων είναι μόνο 5, αν κατάλαβα καλά. Έτσι, καλά καταλάβατε. Και κάθε χρόνο, συγγνώμη, με παρέμβαση πολιτική, εγκρίνεται το τμήμα από τον Περιφερειακό των Ιωνίων Ίσων. Μάλιστα. Από την Υπουργό, μάλλον. Και λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί είναι σε ένα νησί αποκλειστικά τουριστικό, τόσο τουριστικού ενδιαφέροντος, και όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να το διαφημίσουμε, πιθανόν να μην είναι γνωστό σε όλους. Και εγώ έχω ειλικρινά γνωρίζω ότι προϋποθέσεις χρειάζεται ένας μαθητής για να φοιτήσει στο... Μπορεί να γραφτεί στην πρώτη λυκείου ή στη δευτέρα λυκείου για να είναι πιο πολύ συνειδητοποιημένο το παιδί. Μπορούμε να πάρουμε μαθητές από όλο το νησί. Έχουμε προβλήματα με τις μεταφορές. Να σκεφτείτε ότι επειδή έχει το σχολείο δουλέψει στόμα με στόμα στην περιοχή της Λιβαθούς, έχουμε 35 μαθητές από την περιοχή της Λιβαθούς και έχουμε αρχίσει φέτος να έχουμε και μαθητές και από τον Μπόρο και από τον Κατελιό και από τα Χιονάτα. Με ό,τι αυτό συμβαίνει με τις μεταφορές, έτσι. Αυτό είναι ευχάριστο να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να το διαφημίσουμε και πώς μπορούμε να γίνει πιο ελκυστικό, ώστε πιο πολλοί παιδιά να φοιτήσουν. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, να μπορούμε να έχουμε εξειδικευμένους υπαλλήλους. Είναι πολύ βασικό. Γιατί όλοι αυτό έχουν εκπαίδευση. Όσον αφορά τώρα για τη διαδρομή που κάνατε, πάρα πολύ σημαντική. Κάπως έτσι και εμείς στοχεύουμε να κάνουμε τις διαδρομές που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αυτά τα χιλιόμετρα, τα μονοπάτια που θέλουμε να κατασκευάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε και ελπίζω να κάνετε και παρόμοιες δράσεις και σε οτιδήποτε θέλετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, σε πολλά πράγματα μπορούμε να συνεργαστούμε και για το καλό του νησιού και για το καλό γενικότερα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Κάποιος άλλος έχει... Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, γιατί είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, εμάς ο στόχος μας δεν είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά περισσότερο, γιατί ήδη από 80 που είμαστε, 90 πριν κάποια χρόνια, έχουμε πάει στα 145. Οι εγκαταστάσεις εκεί, ο κύριος Μινέτος το ξέρει, είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Ο στόχος μας δεν είναι να ανέβουμε σε ποσότητα, ο στόχος είναι να ανέβουμε σε ποιότητα. Να έρθουν και παιδιά που θέλουν να εργαστούν και βλέπουν μέσα από τον τουρισμό το μέλλον τους. Να αλλάξουν λίγο οι αναλογίες μας. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε ένα σχεδιασμό για το ακίνητο που σας περιέγραψα, να μπορούσαν να δεχτούμε και περισσότερους μαθητές. Εμείς, αν θέλετε οραματικά, θα θέλαμε ένα σύγχρονο επαγγελματικό λύκειο εκεί που θα μπορούσε να γίνονται και Εράσμους και κάμπους το καλοκαίρι εκπαιδευτικά, μια που μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό. Είμαστε μέσα στην καρδιά της Λάσης. Δεν λέμε ότι εμείς θα συνεισφέραμε στο να ανέβει ο τουρισμός της Λάσης, αλλά μόνο και μόνο συμβολικά η παρουσία του σχολείου μέσα σε αυτό το χώρο, συμβολικά με το να γίνουν και 2 και 3 σεμινάρια, να μπορούσαμε να φέρουμε και εκπαιδευτικό τουρισμό και να το σχεδιάσουμε μαζί σας από του χρόνου, για παράδειγμα, θα ήταν θετικό. Ερώτηση μπορώ να κάνω? Επειδή τυχάνω να είχα πάει και εγώ επαγγελματικό στα νεανικά μου χρόνια και αναγκαζόμουν να φεύγω από χώρο με πρωινό λεωφορείο 6 ώρα για να προλαβαίνω τα μαθήματα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε καταρχήν για παιδιά που είναι και Πόρο και Σκάλα και έχουμε τουρισμό αρκετό και ξέρω και που είναι πολύ βασικό αυτό το τομέα που έχετε. Αν μπορούν και από ποια τάξη και μετά μπορούν να παρακολουθήσουν, να μεταγραφούν δηλαδή από το Γενικό Λύκειο να έρθουν εκεί και με ποιον άλλο τρόπο μεταφοράς θα μπορούν να έρθουν εφόσον δεν έχει πρωινά λεωφορεία από εδώ. Δηλαδή το βασικό είναι και η μεταφορά τους, από ό,τι ξέρω. Ναι. Μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο μας μόλις τελειώσουν την τρίτη γυμνασίου, στην πρώτη λυκείου. Η πρώτη λυκείου η δικιά μας είναι σχεδόν ταυτόσιμη με του γενικού λυκείου. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν κάνουν τα παιδιά αρχαία, αλλά στη θέση τους κάνουν 2 μαθήματα, κάποια 2 ωράκια από τα μαθήματα που φιλοξενούμε
στη Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή υγεία, οικονομία και πληροφορική, και πια πάμε στην εξειδίκευση από τη Δευτέρα Λυκείου και μετά. Άρα κάποιος μπορεί να εγγραφεί στο σχολείο μας, είτε τελειώνοντας την πρώτη Λυκείου, την τρίτη Γυμνασίου, είτε τελειώνοντας και την πρώτη Λυκείου. Μπορεί επίσης κάποιος που θα έρθει στο σχολείο μας πρώτη Λυκείου και το μετανιώσει, να ξαναεπιστρέψει στη Δευτέρα Λυκείου σε ένα γενικό Λύκειο. Το κομβικό καλοκαίρι είναι μεταξύ πρώτης και Δευτέρας Λυκείου. Εκεί πρέπει να παίρνονται οι οριστικές αποφάσεις. Μπορεί να έρθει και από την τρίτη Γυμνασίου, μπορεί να έρθει και από το τέλος της πρώτης Λυκείου. Εκείνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να ξεκινήσει τη Δευτέρα Λυκείου και να κάνει κάποια αλλαγή. Αυτά τα παιδιά με τρόπο μεταφοράς, κατά τη γνώμη σας. Με τρόπο μεταφοράς προσπαθούμε, καταλαβαίνουμε ότι το ΚΤΕΛ έχει και αυτό τις δικές του δυσκολίες. Είμαστε σε συνεχής επικοινωνία με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμούρη. Ξέρει τα προβλήματα, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μέχρι πρόπερση ερχόντουσαν με το, που δεν είχαμε μαθητές από τον πόρο, ερχόντουσαν με τις γραμμές από σκάλα. Από φέτος που έχουμε και μαθή από τον πόρο και επειδή έχουμε, όπως σας είπα, και τα παιδιά, τα πολλά παιδιά από τη Λιβαθό, από τα Βλαχάτα κύρια, μπορέσαμε να έχουμε το δικό μας βανάκι, το οποίο ξεκινάει το πρωί από τις 6.30 από τον πόρο, γιατί έχουμε μια μαθήτρια από τον πόρο και έρχεται. Βέβαια, για να το καταφέρουμε να ξεκινάει τις 6.30 από τον πόρο, να σας είμαι ειλικρινής, δώσαμε μια ευγενή μάχη με τον φίλο τον κύριο Σαμούρη, γιατί ξεκίναγε τις 6 ώρα, τελικά τα καταφέραμε, συντονιστήκαμε και το λεωφορείο πια ξεκινάει, το λεωφορείο μόνο για τα παιδιά του σχολείου μας, από τον πόρο τις 6.30 ώρα. Και μπορούν και έρχονται στο σχολείο τους, στη κλάση, 8 η ώρα, 8 παρά 10. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε και έχουμε προτείνει στο ΚΤΕΛ, εάν χρειαστεί να βάλει ή μεγαλύτερο λεωφορείο του χρόνου που να παίρνει και τα παιδιά από τη Λακύθρα, ή να έχει ξεχωριστό βανάκι για την Πάνω Λιβαθό, πόρο Πάνω Λιβαθό και ξεχωριστό για την Κάτω Λιβαθό. Δηλαδή να βγάλουμε τα παιδιά που έρχονται από Κεραμιές Σπαρτιά, να τα ενώσουμε με τα ντομάτα. Είναι τεχνικά θέματα αυτά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο δίκτυο με τις μεταφορές μας. Δεν είναι εύκολο, το προσπαθούμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Θέλω να ρωτήσω, να πω μόνο, επειδή δεν ήμουνα όλο το χρονικό διάστημα που μίλαγε ο κύριος Βασιλάτος μέσα, έχασα λίγο, ήθελα να πω, δεν ξέρω αν υπόθηκε δηλαδή, ότι πέρσι το ΕΠΑΛ Αργοστολίου βγήκε πρώτο σχολείο σε όλη την περιφέρεια για τη δράση του και την εργασία του σχετικά με το εργοστάσιο αφαλάτες στο Αργοστόλι. Ήτανε κάτι πάρα πολύ, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν το είπε ο κύριος Βασιλάτος μάλλον. Που δεν μπορώ τώρα να σας κουράζω για αυτά. Όχι, είναι σημαντικό και έπρεπε να ακουστεί αυτό το πράγμα. Δύο λόγια, ήταν μια πρωτοβουλία της διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων. Στόχος ήταν να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σχετικά με τα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται κατά τόπο. Επιλέχθηκε το δικό μας σχολείο για την Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα εγώ έχω δουλέψει και στη ΜΟΔ και στη διαχειριστική αρχή. Αυτό ήταν το κίνητρο για τον προϊστάμενο. Με μεγάλη χαρά το δεχτήκαμε. Ήταν στην ομάδα δουλειάς η κυρία Κολαΐτη, η μαθηματικός μας, και ο κύριος Δελιγιάννης. Ενεργοποιήσαμε μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και πήγαμε και στην Αθήνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενημερωθήκαμε και αποφασίσαμε να αναδείξουμε το έργο της αφαλάτωσης που έχει γίνει στον Κούταβο, γιατί είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Ελλάδα. Τα παιδιά κάνανε εξαιρετική δουλειά, πήγανε και σε εργαστήρια, μετρήσανε τα πεχά του νερού, μπορέσαν και πήρανε συνέντευξη από τον κύριο Δεμπόνο, που νομίζω ότι είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο αυτό. Και μέσα από τέτοιες δράσεις κάναμε και γκράφιτι στο δρόμο της γλάσης, αν το έχετε προσέξει, στις στροφές όπως κατεβαίνουν. Είναι πολλά πράγματα που κάνανε τα παιδιά, πάρα πολλές δράσεις. Ιδιαίτερα δραστηριοποιηθήκανε στα social media, γιατί γνωρίζουμε και για τον τουρισμό, ή να μην ξεφεύγουμε από τον τουρισμό, τη δυναμική των social media. Πραγματικά τα παιδιά, επειδή είναι και ένα αντικείμενο που όπως καταλαβαίνετε το κατέχουν, ενθουσιάστηκαν και κατάλαβαν ακόμα καλύτερα και συνειδητοποίησαν τη δυναμική των social media. Δηλαδή δεν είναι μόνο να παίζουμε διαδραστικά, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και μέσα στη ζωή μας και μέσα στην παραγωγή.
μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορέσαμε και πήραμε το πρώτο βραβείο στα Ιόνια νησιά. Και αύριο, μάλιστα μεθαύριο, έχουμε να τους δώσουμε και το βραβείο τους, θα τους μοιράσουμε και τα τάμπλετ που κερδίσαν τα παιδιά λόγω της, της θέσης που πήραν. Το κακό είναι ότι λόγω του COVID δεν πήγαμε στις Βρυξέλλες. Το βραβείο μας ήταν να πάμε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στην εβδομάδα, στη θεματική εβδομάδα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβρη και θα μίλαγε στα παιδιά και η Επίτροπος. Δυστυχώς ο COVID μας χτύπησε και τα παιδιά πραγματικά στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ, γιατί θα ήταν τρομερή εμπειρία να πάνε μια εβδομάδα στην αντίστοιχη θεματική εβδομάδα στις Βρυξέλλες και να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια για τις δράσεις σας και για τις προσπάθειες που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, δεν ακούω κάτι άλλο, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να μας αφήσετε το ελεύθερο, αν θέλετε, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τον Σταύρο, Πρόεδρε, και όπου μπορούμε να κάνουμε κάποιες δράσεις που να μπορεί να σας σκηνοποιεί και να σας έχουμε συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας. Εννοείται, το Σταύρο τον γνωρίζετε, μπορεί να τον ενοχλείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Το κακό είναι τον ενοχλούμε συνέχεια γι' αυτό και τον βγάζουμε από τη δουλειά του. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Μάκη, θα τις κάνουμε συγκεκριμένες αυτές τις δράσεις στη συνέχεια και θα τις αναφέρουμε στην τουριστική επιτροπή με συγκεκριμένο τώρα τρόπο να τις υλοποιήσουμε. Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και χαρήκαμε που παρακολουθήσαμε τη συνεδρίασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο της Επιτροπής μας σήμερα, στο τελευταίο θέμα που είναι οι προτάσεις για το I Love Κεφαλόνια. Αυτό το φτιάξαμε τελικά, δεν το φτιάξαμε για να το έχουμε κλεισμένο, το φτιάξαμε για να είναι, να είναι στην επιφάνεια, για να το βλέπει ο κόσμος. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικό, ο κόσμος το είδε με καλό μάτι και θα το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Τώρα ήρθε η ώρα, πιστεύω, να το ξαναεμφανίσουμε. Θέλουμε τις προτάσεις σας. Πού νομίζει ο καθένας και πού μπορεί να είναι πιο χρήσιμο. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι κάναμε μία επαφή με την αρχαιολογική υπηρεσία, που ήταν και ο λόγος που το βγάλαμε από εκεί πέρα, γιατί δεν ήταν κατά τη γνώμη του στη σωστή θέση. Η πρότασή μου εμένα είναι κάτι το οποίο δεν μας απάντησε η αρχαιολογική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε γραπτό το αίτημα και να δούμε κατά αυτούς ότι όλη αυτή η πλευρά μέχρι τα καταστήματα στην επόμενη γωνία από τη γέφυρα, που είναι τα εμπορικά, μέχρι εκεί πρέπει να πάρουμε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία, πρέπει να μας το επιτρέψουν. Εγώ βέβαια θεωρώ ότι αυτή η περιοχή είναι η καλύτερη και θα έλεγα να το απομακρύνουμε όσο το δυνατόν και να τους κάνουμε ένα αίτημα αν μπορούμε να μας τα αφήσουν σε κάποιο κενό σημείο που δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή εκεί γύρω στο Βεζινάδικο απέναντι, εκεί κοντά στο, μετά το Καπάτου και στο Βεζινάδικο, εκεί που έχει ένα κενό σημείο, αν θα μπορούσαμε να το βάζαμε εκεί πέρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εσείς μπορεί να έχετε κάποια διαφορετική. Από την αγορά και πέρα μπορούμε να το βάλουμε σε οποιοδήποτε σημείο, δεν χρειαζόμαστε άδεια. Αλλά το επόμενο κομμάτι είναι που είναι τα κουρασγερόπλια και τα ψαράδικα, οπότε δεν μπορεί να το βάλουμε. Μια άλλη θέση μπορεί να είναι γύρω στο μπαστούνι, αλλά και αυτό είναι λίγο, θα είναι αποκλειστικά για τους τουρίστες των κουρασγερόπλιων. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη και μετά το καταλήγουμε κάπου, ούτως ώστε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Νίκο, να κάνω μια ερώτηση. Ναι, Ελλάδα, δηλαδή. Η πρόταση μάλλον θα πάει σε ψηφοφορία προς το κοινό ή θα αποφασίσουμε το μέρος εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή θα εγκρίνουμε πέντε ας πούμε τοποθεσίες τις οποίες θα τις βάλουμε σε ψηφοφορία ή θα το αποφασίσουμε τη θέση σήμερα εμείς εδώ. Η γνώμη μου είναι να μην πάμε σε ψηφοφορία στον κόσμο. Εντάξει, δεν είναι και αυτό αρνητικό, δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι θα βάλουμε τον κόσμο σε μια περιπέτεια που... Όχι, ρωτάω πώς θέλετε να το σκεφτείτε. Ας προτείνουμε κάποιες θέσεις, να κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας, να δούμε ποια είναι η. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ακόμα τη γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας πόσο μακριά το χρειάζεται από τη γέφυρα.
Νίκο, να πω, να σε διορθώσω μάλλον, ότι έτσι κι αλλιώς δεν έφυγε λόγω της αρχαιολογίας. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε η απόφαση να το μαζέψουμε για να μην καταστραφεί από τα καιρικά φαινόμενα την Αλμύρα και τα λοιπά το χειμώνα. Από εκεί και πέρα πραγματικά δεν καταλαβαίνω την στάση της αρχαιολογίας για τον λόγο ότι ακριβώς δεν υπήρχαν τραπέζια. Τα τραπέζια έχουν πάρει άδεια και δεν θέλω, προς Θεού, δεν θέλω να κάνω θέμα για τους επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι χειρίζονται δύο πράγματα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, καλά το λες, αλλά εντάξει, εμείς το μάθαμε για το χειμώνα, αλλά υπήρξαν και κάποια θέματα με την αρχαιολογία. Κάποια... Όχι κάτι επίσημο, αλλά off the record. Αλλά δεν θέλουμε και εμείς να ενοχλούμε, δεν θέλουμε να έχουμε κάτι αρνητικό από την. Και περιμένουμε να μας δώσουν, θα κάνουν ένα αίτημα και περιμένουμε και εμείς να μας δώσουν μια απάντηση. Αν και δεν υπάρχει νόμος που να λέει τόσα μέτρα μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο. Απλώς πρέπει να το εγκρίνουν, δηλαδή να προτείνουμε εμείς μια θέση και να μας την εγκρίνουν αν είναι κατάλληλη. Θα το κάνουμε εμείς αυτό. Εγώ μόνο τη γνώμη μου σας είπα ότι αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο για να μπει, γιατί περπατάει πάρα πολλοί κόσμος και είναι ελεύθερος αυτός ο χώρος. Ο κατάλληλος είναι και μετά την αγορά βέβαια, αλλά εκεί θα ενοχλεί τα σκάφη και τα. Αλλά πέστε τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και πώς το βλέπει και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αφού δεν μιλάει κανείς, να πω εγώ. Ο χώρος και εγώ πιστεύω ο κατάλληλος θα είναι εκεί πέρα. Άρα, πιθανόν να μπορέσουμε να καταθέσουμε την πρόταση και η αρχαιολογία έχετε ρωτήσει σε πόσο διάστημα θα μπορέσει να δώσει την απάντηση για το ναι ή όχι. Πιστεύουμε ότι μέσα σε 20 με 30 μέρες πιστεύω θα έχουμε μια απάντηση. Ωραία. Θα πρότεινα να είναι αυτή η πρώτη επιλογή, να καταθέσετε επίσημο αίτημα στην αρχαιολογία για να πάρετε και την απάντηση. Από εκεί και πέρα, αν είναι αρνητική η απόφαση, μπορεί ένας χώρος να είναι ή στον Μπαστούνι, όπως είπες, ή στην περιοχή του στο Φανάρι. Τώρα δεν ξέρω, αν και στο Φανάρι πάλι εκεί πέρα έχει λόγο η αρχαιολογία, δεν ξέρω πώς είναι τα καθεστώτα κτλ. Ή σε κάποιο μέρος κοντά στο θέατρο. Στο Φανάρι έχει λόγο η νεοτέρων μνημείων, νομίζω. Είναι η νεοτέρων μνημείων, άρα πρέπει και εκεί. Δυστυχώς, Διόνυση, συμπλέξαμε. Όλοι έχουν λόγο παντού, μου φαίνεται. Κάποιος έχει λόγο για κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Εφόσον πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και να έχουμε πάντως κουράζει. Διόνυση, δεν θα ακούω λίγο πιο δυνατά. Δυνατά, Διόνυση. Για μια στιγμή. Εφόσον φέτος πρόκειται να έχουμε κρουαζιερόπλοια, δεν είναι το λογικό να πάει στο Μπαστούνι με τα κρουαζιερόπλοια. Εκεί πέρα θα είναι ο περισσότερος κόσμος που θα φωτογραφηθεί. Ναι, Διονύση, σωστή η πρότασή σου, αλλά να μην το έχουμε αποκλειστικά για τα κρουαζιερόπλοια. Και δεύτερον, φέτος δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και κρουαζιερόπλοια. Αλλά να το έχουμε, θεωρώ ότι ο χώρος με την περισσότερη κίνηση είναι προς τη γέφυρα. Γι' αυτό το είπα εγώ για το πρότεινα εκεί. Αν το βάλουμε στα κρουαζιερόπλοια, θα είναι αποκλειστικά για τα κρουαζιερόπλοια. Το θέμα είναι να τοποθετηθεί και σε ένα σημείο το οποίο να δημιουργήσει κίνηση, να πάει και όλος προς τα εκεί. Βγαίνοντας από το κρουαζιερόπλοιο και σκοντάφτοντας επάνω, δεν του δίνεις κίνητρο π.χ. να πάει και προς τα κάτω. Έτσι. Αν και τα κρουαζιερόπλοια είναι λογική λύση, έτσι. Αν μπορώ να πω και εγώ τη γνώμη μου, η περιοχή που είναι η πιο κατάλληλη είναι σαφώς εκεί στο σημείο που λέτε απέναντι από το Βερσινάδικο. Κάπου εκεί όντως περπατάει πολλοί κόσμος, θα το δει, θα έχει καλύτερη αξιοποίηση, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Σαν εναλλακτική λύση, σαφώς δεν μένει κάτι άλλο παρά τον Μπαστούνι, αν δεν πετύχει με την αρχαιολογική υπηρεσία. Και εγώ συμφωνώ στο να κάνουμε την πρόταση προς την αρχαιολογική υπηρεσία, την αίτηση μάλλον, για να τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο. Ωραία. Κάποια άλλη πρόταση? Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις και των μηχανικών πάνω σε αυτό και στη σχέση με την αρχαιολογία. Δηλαδή και του Διονύση Τρογιάννου και του Αλέξανδρου του Παντελιού και του Μινέτου του Διονύση, που έχουν περισσότερη εμπειρία σε θέματα τέτοια και σε σχέση με την αρχαιολογία. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, Σταύρο, επειδή ρώτησες,
Η αλήθεια είναι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία είναι, έχουν αυτή την αντιμετώπιση ότι ο αρχαιολογικός νόμος είναι υπέρ όλων, υπέρ πάντων. Δεν νομίζω λοιπόν εάν έχουν κατά νου ότι θέλουν αυτή την απόσταση από τη γέφυρα ή δεν το επιτρέπουν σε μια ακτίνα από τη γέφυρα να υπάρχει κάποια διαφορετική απάντηση. Γι' αυτό, πέρα από ότι και για μένα αισθητικά δεν ήταν η βέλτιστη θέση στη γέφυρα, ειδικά χωρίς την πρώτερη άδεια της υπηρεσίας, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη καλύτερη θέση. Το μπαστούν είναι μια τέτοια πρόταση που θα το σκεφτόμουν θετικά. Και αυτό διότι, εντάξει, η συγκεκριμένη κατασκευή δεν είναι αξιοθέατο που κατά ανάγκη θα περπατήσει κάποιος για να τη βρει και να φωτογραφηθεί μαζί της. Δηλαδή δεν είναι ο σκοπός της αυτός. Θεωρώ ότι ο σκοπός αυτής της κατασκευής είναι πολλοί άνθρωποι που θα τη δουν να βγάλουν μια φωτογραφία με αυτό και να, μέσα από τα social media να δουν οι φίλοι τους, ο περίγυρός τους, ότι είναι στην Κεφαλονιά. Οπότε δεν σημαίνει ότι θα πάμε να τη βάλουμε κάπου για να δημιουργήσουμε μια κίνηση τεχνητή εκεί. Νομίζω ότι εκεί που υπάρχει η ροή του κόσμου είναι καλό σημείο να μπει. Να πω και εγώ την άποψή μου. Ναι, Διονύση, πες μου. Καταρχήν με το τελευταίο που είπε ο Αλέξανδρος ο Παντελιός, συμφωνώ. Δεν είναι που θέλουμε, που μας αρέσει κτλ. Είναι που υπάρχει η μέγιστη ροή του κόσμου και κυρίως των επισκεπτών για να πάρεις το αποτέλεσμα του που θέλεις και το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στα social media κτλ. Αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο πράγμα θα κάνει τη δουλειά του. Άρα πρέπει να πάμε σε σημεία που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ροές. Ας πούμε στα κρουαζιερόπλια υπάρχουν ροές και κινήσεις επισκεπτών, κυρίως βέβαια από τα κρουαζιερόπλια. Τις υπόλοιπες μέρες όμως νομίζω ότι είναι χαμηλά τα πράγματα εκεί πέρα. Ιδανικό είναι ένα σημείο, δεν διαφωνώ να μπει στα κρουαζιερόπλια, δεν διαφωνώ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η βέλτιστη λύση. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι το σημείο που είχαμε επιλέξει ήταν καλό. Κατανοώ την αρχαιολογία, διότι κρατάει μία στάση αρχαιολογία, μία στάση η οποία είναι γενική στην Ελλάδα και ισχύει σε όλες τις τοπικές αρχαιολογίες, σε όλη τη χώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη στάση και συμφωνώ με την ευρωπαϊκή άποψη των πραγμάτων για τα μνημεία. Κοντά στα μνημεία τους οι ξένοι δεν τα βαδαλίζουν βέβαια και ούτε τα εκχυδαίζουν, αλλά βάζουν τέτοιες κατασκευές, βάζουν τέτοια πράγματα με προσοχή και με σεβασμό πάντα. Δεν είναι κάποιο ιερό το τέμπο που δεν το ακουμπάμε ένα μνημείο. Το μνημείο προσπαθούμε να τα εντάσσουμε πάντα στη ζωή της πόλης, να χρησιμοποιούνται, να είναι και χρήσιμα, πέρα από μνημεία να είναι και χρήσιμα, όπως είναι η γέφυρα και κάνει τον περίπατο ο κόσμος. Και δεν είναι κάτι, δηλαδή, τι να πω, που δεν το ακουμπάμε. Εγώ θα το βάζα και πάνω στη γέφυρα, όπως τα κάνανε και σε πολλά σημεία στην Ευρώπη. Τώρα το πάνω στη γέφυρα είναι λίγο υπερβολικό που λέω. Διαφωνώ δηλαδή με την άποψη που εκφράζει η αρχαιολογία και που εξέφρασε πέρυσι, όμως τη σέβομαι. Και θεωρώ ότι πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αν μας πει όχι, όχι. Ναι, Διονύση, αυτό κάνουμε και εμείς. Περιμένουμε την άποψή τους για να το σεβαστούμε και εμείς. Μια άλλη επιλογή που έχω ακούσει είναι στην πλατεία, που εκεί θα μπορούσαμε να το έχουμε και ολοχρονικά. Αλλά πιστεύω ότι σαν δεύτερη επιλογή δεν είναι η καλύτερη. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και για πλατεία ταχυδρομείου ή στο μπροστά από το θέατρο, δικαστήρια. Είναι ένα κομβικό σημείο, περνάει χιλιάδες κόσμος και το καλοκαίρι και μπορεί να μείνει και μόνιμα. Ειδικά στο ταχυδρομείο. Αν μου επιτρέπετε, ένα σημείο θα πρέπει να δείχνει και κάποιο σημείο ενδιαφέροντος Κεφαλονιάς, δηλαδή μια φωτογραφία που θα έχει για φόντο πίσω στο ταχυδρομείο ή στην πλατεία ένα κτίριο απρόσωπο. Δεν λέει τίποτα. Μια φωτογραφία που θα έχει τη γέφυρα πίσω της είναι η διαφήμιση Κεφαλονιάς. Αυτού καθεαυτού τη ταμπέλα «I love Κεφαλονιά» δεν λέει πολλά πράγματα. Όλες οι πόλεις του κόσμου έχουν μια αντίστοιχη φωτογραφία.
Το ζήτημα είναι το φόντο τι δείχνει πίσω. Και γι' αυτό και για τον Μπαστούνι είναι δεύτερη επιλογή, γιατί δεν έχει να δείξει πολλά πράγματα πίσω του. Ενώ η ιδανική τοποθεσία είναι αυτή που ήταν ή, εν πάση περιπτώσει, μια μετακίνηση κάποιων μέτρων προς την αγορά, αλλά και πάλι που θα έχει φόντο πίσω του σε ένα μνημείο και ένα χαρακτηριστικό σημείο της Κεφαλονιάς. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει προσπάθειες να πάνε προς τα εκεί καταρχήν και μετά να εξετάσουμε άλλες λύσεις αν απορριφθεί. Ναι, Νίκο, να πω κάτι εδώ πέρα, ότι και οι άλλες θέσεις που υπόθηκαν, εγώ δεν διαφωνώ και στο θέατρο και στην πλατεία, όμως να ξέρετε ότι εκεί θα χάσουμε το στοιχείο του νερού, τη θάλασσα, που είναι σημαντικό, είμαστε νησί, ίσως να πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό, να το διατηρήσουμε, ας πούμε, μέσα στη φωτογραφία, το στοιχείο του νερού. Αλλιώς έχουν ροές και αυτές οι θέσεις και είναι καλές. Νίκο, έλα, αυτό ήθελα να πω που είπε ο κύριος Μινέτος, με πρόλαβε. Το στοιχείο του νερού είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είμαστε ένα νησί, πρέπει το νερό οπωσδήποτε να υπάρχει, να φαίνεται από πίσω, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά για τις επιλογές που ο κύριος Παντούλιας. Πρέπει οπωσδήποτε, αν μπορεί να μείνει, δεν ξέρω αν η αρχαιολογία με το σκεπτικό ότι δεν θα μένει όλο τον χρόνο και θα μείνει κάποιους μήνες, μπορούμε να έχουμε μια άλλη μεταχείριση. Δεν το γνωρίζω. Οπότε, εντάξει, πήραμε το μήνυμα. Θα περιμένουμε την άποψη της αρχαιολογίας. Δημήτρη, στο φανάρι, να φαίνεται και το λιξούρι από πίσω. Ναι, δεν πειράζει. Να πω μια ιδέα εγώ, Νίκο. Έλα. Να το βάλουμε στο Μύρτο. Δηλαδή πως σταματάνε τα λεωφορεία και φωτογραφίζουν το Μύρτο. Ηλεκτός Δήμου, Θανάση. Θανάση, καλά το λες, αλλά πρέπει να είναι ένα σημείο που να έχει μεγάλη ροή, ούτως ώστε να μην καταστραφεί κιόλας, να μην γίνει βανδαλισμή και το καταστρέψουν. Και κατά προτίμηση στο δικό μας Δήμο, που το πληρώσαμε. Κατά προτίμηση στο δικό μας Δήμο. Α, ναι, δεν το σκέφτηκα κι αυτό. Είναι. Ναι, αλλά και φαναλίδι. Ο Σπύρος ο Αλιβιζόπουλος έκανε μια πρόταση τώρα στο chat και πρότεινε το Μήλο του Πετρία. Εκείνο το σημείο που υπάρχει το πλάτωμα, στο οποίο φαίνεται το αργοστόλι απέναντι. Και είναι καλή ιδέα, νομίζω. Δεν έχει ροή κόσμο από εκεί όμως. Δεν έχει και χώρο. Ας το βάλουμε είναι μια στροφή πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εκεί. Φαντάσου να σταματάνε κιόλας να βγάζουν φωτογραφία και τι θα γίνει. Ίσως για αυτούς που περνάνε τη γέφυρα με τα πόδια να είναι ένα καλό σημείο. Γιατί η θέα πραγματικά του αργοστολιού από εκεί είναι πανέμορφη. Δεν το βάζουμε στη θάλασσα, να το φυτέψουμε στη θάλασσα, να το βλέπουμε από όλο τον κόλπο. Λοιπόν, οπότε βάζουμε πρώτη επιλογή λίγο πιο μακριά από εκεί που είναι, αν δεν ενοχλεί την αρχαιολογία. Και αν όντως δεν έχουμε άδεια, το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ ότι πιο πολλές προτάσεις προς τα εκεί. Επίσης, έθεσε ένα θέμα προηγουμένως ο Αντιδήμαρχος, το οποίο είναι πολύ σωστό και πάρα πολλοί συνάδελφοι βρίσκουν κολλήματα με την αρχαιολογική υπηρεσία στην καθημερινότητά τους. Και είναι, πιστέψτε με, ζητήματα, υπόθηκε η λέξη το TEM. Φετύχθηκε το TEM. Να πάμε σε φροηδικούς όρους, γιατί είναι έτσι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια. Θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και πόσο θέλουμε να μας ορίζουν αυτές οι ευαισθησίες και κατά πόσον είναι τελικά ευαισθησίες. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή η αρχαιολογική υπηρεσία κάνει κόλαση τη ζωή πολλών συναδέλφων σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι θα πρέπει, Νίκο, να κάνουμε μια κουβέντα και να μαζέψουμε όλοι μας και να καταθέσουμε τελικά ένα υπόμνημα στην αρχαιολογική υπηρεσία τι θα γίνει και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας συμβαδίζοντας μαζί τους και σεβόμενοι απόλυτα την υπηρεσία αυτή. Έτσι είναι, Αντρέα, αλλά καλύτερα να τα αφήσουμε αυτό το θέμα προς το παρόν. Γιατί όντως έτσι είναι, μας δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, αν έκλεισε αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Πραγματικά πέφτουμε κάθε μέρα πάνω σε βράχια. Τέλος πάντων, να το δούμε και αυτό. Αν έκλεισε και αυτό το θέμα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιώργο τον Γεροντάκη, ο οποίος είχε καιρό να έρθει και τον βλέπω μέσα. Ελπίζω να είναι στο πάνελ, αλλά μην έχει φύγει, δεν τον βλέπω μπροστά μου.
να μας πει τι γίνεται με τις πτήσεις, να μας λύσει, έτσι να μας εμψυχώσει λιγάκι. Ναι, ακούγομαι τώρα. Ακούγεσαι, Γιώργο, μια χαρά. Καταρχάς δεν έρχομαι, δεν παρευρέθηκα μάλλον στις προηγούμενες συναντήσεις, γιατί Τρίτη είναι κλειστό το αεροδρόμιο. Δεν έχω πρόσβαση στο γραφείο μου. Κλείνει το αεροδρόμιο κάθε Τρίτη. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι στο σπίτι μου δεν έχω καλό ίντερνετ και αναγκάζομαι, όπως τώρα είμαι φιλοξενούμενος, από το White Rocks μιλάω. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος που δεν παρευρέθηκα στις προηγούμενες. Λοιπόν, οι πτήσεις, κοίταξε, πέρυσι έπεσα έξω σε όλες τις εκτιμήσεις που έκανα και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να μιλάω και πολύ. Τι ας σου πω τώρα, ότι είμαι αισιόδοξος για φέτος. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Ας τα πες ανάποδα τώρα. Αρκετά καλύτερα. Τι να σου πω τώρα, αυτά που βλέπω και αυτά που λένε. Λοιπόν, είναι καλύτερα τα πράγματα. Η εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι θα ξεκινήσουμε, γιατί βασιζόμαστε στην αγγλική αγορά, στις 17 Μαΐου. Αυτό έχουν δώσει οι μεγάλοι tour operator. Η EasyJet μιλάει ότι θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου, που δεν το βλέπω, γιατί η Αγγλία δεν θα είναι έτοιμη και δεν θα κάνει πτήσεις. Όλοι έχουν προγραμματίσει περισσότερες πτήσεις. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Ακούω σήμερα, συζητάγαμε, ακούω και πτήση, θα μπει και πτήση από την Κύπρο, καινούργια για αυτή. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περισσότερες πτήσεις. Πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα με τους εμβολιασμούς, με τα πιστοποιητικά, με όλα όλα, και ότι θα έχουμε καλά, καλύτερη σεζόν από το 2020, αλλά ουσία να πιάσουμε ένα καλό ποσοστό του 19. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος και πέρυσι ήμουν αισιόδοξος, έπεσα έξω. Πιστεύω ότι δεν πέφτω έξω φέτος και ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αυτό θέλω να σας πω, αφού ρωτάτε για τις πτήσεις. Γιώργο, ακούω ότι η EasyJet έχει πτήσει από τον Απρίλιο. Και έχουμε μηνύματα από κόσμο ότι έχουν κλείσει και έρχονται. Όχι οι τουρίστες, δεν ξέρω τι είναι, αλλά μπορεί να πει μόνοι που μένουν εδώ πέρα. Ισχύουν αυτές οι πτήσεις? Το άλλο, πρόσεξε, θεωρητικά ισχύουν. Θεωρητικά ισχύουν. Αλλά και πέρυσι ίσχυαν και εν συνεχεία με πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δυστυχώς έχω και ένα άλλο πρόβλημα και το συζήταγα και με τον Ίωνα τον Λιναρδάτο σήμερα. Ξέρετε, έχουν και εκεί την αναστολή. Τα στελέχη τους είναι σε αναστολή και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Δηλαδή δεν πατάνε στο γραφείο, πάνε μια μέρα ή και στα email δεν απαντάνε, διότι σου λέει θα σου απαντήσω. Και έχω και αυτό το πρόβλημα να επικοινωνήσω. Πέρυσι επικοινωνούσα περισσότερο. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω εύκολα με στελέχη των αεροπορικών εταιριών, με αυτούς που μίλαγε, γιατί τους έχουν όλους σε αναστολή. Εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουν όλοι προγραμματίσει. Λέω ξανά λέω τη λέξη, προγραμματίσει περισσότερες πτήσεις. Εννοώ και οι tour operator, αλλά και οι ελεύθερες αεροπορικές εταιρείες. Βολωτέα, EasyJet, Ryanair, περισσότερες πτήσεις. Η αγγλική αγορά, ξαναλέω, που βασιζόμαστε, πάμε για 17 Μαΐου, αυτό μας έχουμε δηλώσει και αυτό έχει δηλώσει μάλλον ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος έχει βάλει ένα πλάνο να ανοίγουν σταδιακά διάφορες δραστηριότητες και έχει πει ότι τα διεθνή ταξίδια δεν θα ξεκινήσουν πριν τις 15 Μαΐου. Γι' αυτό όλοι πάνε στις 17. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Θα πιάσουμε ένα καλό ποσοστό του 19, το 20 το ξεχνάμε, για το 19 μιλάω, για να πιάσουμε ένα καλό ποσοστό του τουρισμού του 19. Θα είναι το 50%, το 60% θα δούμε. Αυτή είναι η κατάσταση, Νίκο. Γιώργη, δεν ξέρω να κάνουμε τουριστική επιτροπή Τρίτη, για να έρθεις και να μας δώσεις αυτά τα ωραία πράγματα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Άλλος, αν θέλει να με ρωτήσει κάτι κάποιος για τα αεροπλάνα, για πτήσεις, μπορώ να σας πω ότι ξέρω βέβαια. Λοιπόν, δεν ακούω τίποτα άλλο. Νίκο, να ακούσουμε τα μηνύματα που έχει ο κύριος Καραπέτσας και ο κύριος Κατσούρης. Δεν μιλάνε σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, παρακαλώ. Τα είπε ο Γιώργος Γεροντάκης, αυτή είναι η κατάσταση. Αφαίνομαι. Εκείνο που ξέρω εγώ για την EasyJet είναι ότι θα ξεκινήσει 1η Μαΐου, λέει, όχι πιο νωρίς. Θεωρητικό είναι αυτό, γιατί αν από Αγγλία, αν δεν επιτραπεί, δεν επιτρέψει ο Τζόνσον τα ταξίδια, οπότε πάμε για 15 μέρες. Η επόμενη επικοινωνία...
Ναι. Συγγνώμη, η επόμενη επικοινωνία με την EasyJet μου την καθόρισε για τις 15 Μαρτίου. Οπότε, αν έχω κάτι καινούριο και πιο σταθερό, θα σας ενημερώσω. Και κύριε Γιώργο, 12 Απριλίου θα επανεξετάσουν οι Άγγλοι το ενδεχόμενο για το 17 Μαΐου, σωστά? Έχει δώσει, τα τελευταία που έχω παρακολουθήσει είναι ότι δίνουν αναδιαστήματα με δελτία τύπου ή με press conference οι Άγγλοι πολιτικοί. Το πλάνο το οποίο ανοίξαν τα σχολεία τώρα, περιμένουμε να δούμε αν θα το τηρήσουν και αν τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πιστεύουμε. Ναι, νομίζω θα τσεκάρουν επιδημιολογικά τις 12 Απριλίου πώς ήταν η κατάσταση και εκεί θα το οριστικοποιήσουν, αν θα ισχύσει το 17, ναι. Πάντως τους εμβολιασμούς πηγαίνουν πολύ καλά, δηλαδή σε ποσοστό εννοώ. Πηγαίνουν με ταχύτερο ρυθμό και έχουν εμβολιαστεί, έχει εμβολιαστεί μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη. Πάει καλά δηλαδή η Αγγλία. Περπατάει με ένα ρυθμό πιο γρήγορα από εμάς. Θα πιάσουμε το 75%, 80% του αριθμού του 19. Εγώ προσωπικά... πιστεύω ότι θα πάμε κοντά σε αυτό, αλλά είμαι εκφύσεως αισιόδοξος. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Πέσω έξω. Πάω ξύλο. Να σου πω και η Κύπρος 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο. Ιούλιο-Αύγουστο, ναι. 2 μήνες. Οι Ισπανοί έχουμε και το επανέρχεται. 2 μήνες και αυτοί, ναι. Ναι, επανέρχεται και η Iberia Express από Μαδρίτη. Να δούμε. Να δούμε. Μακάρι να πάμε καλά. Ναι. Η Γερμανία, Γιώργο, έχουν κάτσει Η Γερμανία είναι λίγο ερωτηματικό ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν. Γίνεται μια προσπάθεια και τώρα με την ITB προσπαθεί ο Λιναρδάτος να έρθει σε επαφή με στελέχη αεροπορικών εταιριών, να τους τσιγκλίσει λίγο, να δούμε. Είναι λίγο ερωτηματικό η γερμανική αγορά. Όσον αφορά την EasyJet που είπες ότι εκεί, αυτό είναι λίγο το αγκάθι. Εκεί παίζεται, ναι. Γιατί δεν έχουμε από Βερολίνο, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ναι, θέλει να το βγάλει. Ήταν τόσο χάλια τα νούμερα πέρυσι. Τι είπες, δεν άκουσα. Ήταν τόσο άσχημα τα νούμερα τα περσινά από Βερολίνο. Δεν είναι το άσχημα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν ακούνε πάντα τις προτάσεις που τους κάνεις. Κοιτάνε και που έχουν διαθέσιμα αεροπλάνα, που τους περισσεύει κάτι, τι τους συμφέρει περισσότερο. Και βάζουν πτήσεις και κάνουν άστοχες ενέργειες. Και προτεργάτης όλα αυτά είναι η Ryanair που βαράει πτήσεις από όπου να είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί ξεκίνησε το Βερολίνο, κοπάνησε και το Βερολίνο η Ryanair. Οπότε η πίτα μειώθηκε για την κάθε μία. Ενώ αν βάζανε κάποιο άλλο αεροδρόμιο θα ήταν πολύ καλύτερα. Και είχαμε μόνο μία αεροπορική εταιρεία να καλύπτει το Βερολίνο. Ας βάζανε τον Ντίσελντορφ, ας βάζανε κάπου αλλού. Λοιπόν, λοιπόν πολλές φορές πτήσεις από μέρη που και έχουν πρόβλημα. Αυτό έγινε συγκεκριμένα στο Βερολίνο. Δεν ήταν τα νούμερα πολύ καλά και σου λέει τώρα να πετάξω κάπου αλλού. Έχει μειώσει και το στόλο η EasyJet, τώρα έχει μειώσει αρκετά. Έχει δώσει δηλαδή αεροπλάνα που είχε σε leasing, τα έχει δώσει. Και έχει κρατήσει τα δικά της. Υπάρχει και έλλειψη αεροπλάνου. Υπάρχει και έλλειψη, είναι και αυτός άλλος ένας λόγος. Να δούμε τι θα γίνει. Από Ολλανδία, από Τρανσάβια, έχουμε κανένα νέο τίποτε? Η Τρανσάβια ζητάει κανονικά, ναι. Στέλνει και οι Two Netherlands και οι δύο. Βλέπω ότι έχουν κρατήσει τα σλότς και λένε ότι θα ξεκινήσουν. Η Sunweb, ναι, αλλά δεν ξέρουμε για Τρανσάβια. Ναι, η Sunweb είναι της Τρανσάβια. Είναι κάνει ναι. Charter, ναι, και το βάζει το λογότυπο επάνω. Αυτό που λέγεται ότι θα σταματήσει την πτήση σαν tour operator, δηλαδή να δουλεύει, να είναι αυλωμένο το αεροπλάνο, δεν μου το έχουν απαντήσει. Το έχω ζητήσει και δεν μου το έχουν απαντήσει. Πάντως η Τρανσάβια θα έχει πτήσεις. Τώρα πόσες θα έχει θα το δούμε. Από ό,τι ξέρω η Τρανσάβια έχει μόνο πτήσεις με τους tour operators. Δεν έχει την ελεύθερη πτήση που είχε. Θα κόψει την ελεύθερη. Το έχω ζητήσει να μου απαντήσει, να μου δώσει το πρόγραμμα και δεν μου το έχει δώσει ακόμα. Όπως το είπε ο κύριος Θανάσης, μία πτήση κάθε Παρασκευή έχει tour operator μόνο, charter. Θα την κόψει την άλλη δηλαδή. Ναι, μόνο τα τσάρτερ ναι. Έχουν σε λειτουργία. Άσχημο αυτό. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υποστεί, καταλαβαίνετε, τεράστιο πλήγμα. Τεράστιο. Επιδοτούνται όλες, δηλαδή μηδενιάς εξαιρουμένες. Επιδοτούνται διότι
Τα έξοδα είναι τεράστια και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε και Εστονία, Λιθουανία φέτος. Πολύ μικρό βέβαια χρονικό διάστημα, αλλά είναι μια αρχή. Είναι, μια αρχή. Είναι και αυτό, ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό ισχύει, έτσι δεν είναι, Σπύρο Κατσούρη? Ναι, ναι, ένα μήνα και από του χρόνου ξεκινάνε, μήπως το ξεκινήσουν νωρίτερα, γιατί αυτοί μόνο low season βλέπουν. Ναι. Και σε αντίθεση με το Μάιο, ο οποίος εμφανίζεται αδύναμος εντελώς, υποθέτουμε ότι θα πάρουμε ένα κομμάτι τον Οκτώβριο, γιατί ο Οκτώβριος ενδυναμώνεται περισσότερο με κρατήσεις και ίσως τη ζημιά που θα πάθουμε το Μάιο, γιατί η αγγλική αγορά θα ξεκινήσει 17, ίσως ένα μικρό κομμάτι το γλιτώσουμε με τον Οκτώβριο. Καλύτερα ένας Οκτώβριος στιβαρός φέτος, που είναι και μυστήρια η χρονιά, να γεμίσουμε τον Οκτώβριο. Μπας και ξεμείνουμε με γεμάτο Οκτώβριο για τα επόμενα χρόνια που θέλουμε να αυξήσουμε και τη σεζόν. Μπορώ να ρωτήσω πολύ γρήγορα, έχει κανείς εικόνα για την πολωνική αγορά? Εγώ προσωπικά όχι, στο πρόγραμμα υπάρχει αυτό. Η Ryanair πετάει ένα τσάρτερ, το πετάει. Αυτό ξέρω. Οι τρεις δηλαδή, πίσω εβδομάδα από Πολωνία, κάθε μια φορά την εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν. Τι συμβαίνει με αυτές? Ρωτάω γιατί η Πολωνία, βάσει της έρευνας της περιφέρειας εδώ και 2-3 χρόνια, ήταν στους στόχους, στις χώρες στόχους μαζί με τη Γερμανία σε δεύτερο βαθμό, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα και είναι η γνωστή αγορά η Ελλάδα. Δηλαδή είναι και χώρα προτεραιότητας θεωρητικά για μας κάποια στιγμή. Απλά αυτό τι γίνεται με τις πτήσεις, γιατί πέρυσι ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρεών εμφανίζονται οι πτήσεις του 19. Θα μου πεις, δεν υπάρχει ιδιαίτερο κόστος να ακυρώσουν μια πτήση, γι' αυτό και δεν ακυρώνουν. Εμφανίζεται. Είναι ορισμένες εταιρείες που έχουν βάλει και επιπλέον πτήση από Τσεχία, παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω ότι στο πρόγραμμα που δίνουν έχουν περισσότερες πτήσεις από ό,τι είχαν το 19. Οπότε θεωρητικά, δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα θα έχουμε την Γκρέκος νομίζω σε κάνει πτήση, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι. Πέταγε η Ryanair και πέταγε, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, πέταγε και η Travel Service έκανε μια πτήση από Πολωνία. Δεν έφερναν τρεις πτήσεις κάθε Πέμπτη. Δεν ξέρω ποια έτσι έφερε. Φέρνανε δύο πτήσεις σε ένα τσάρτερ η Ryanair. Έκανε δύο πτήσεις τσάρτερ. Όχι επωνυμία Ryanair, χρησιμοποιεί μια άλλη επωνυμία για τα τσάρτερ. Καλώς, εντάξει, ναι. Είχα την εντύπωση ότι είχαμε τρεις πτήσεις κάθε Πέμπτη που έφερνε επισκέπτες στην Γκρέγκος, αλλά δεν έχω καλύτερη. Ναι, όχι, δύο το πρωί είχε η Ryanair. Καλώς, καλώς. Σε τσάρτερ πτήσεις, ναυλωμένες δηλαδή πτήσεις, ξεχωριστές. Δεν... Ναι. Και αυτές στο πρόγραμμα εμφανίζονται. Καλώς, καλώς. Απλά η Πολωνία, παρόλο που δεν έχουμε πολύ μεγάλη μερίδα και μπορεί να έχουμε και μια άποψη για τους Πολωνούς, που μπορεί να ισχύει κιόλας, ότι δεν έχουμε πιάσει ακόμα το επίπεδο επισκεπτών που έχουν το βιωτικό και εισοδηματικό επίπεδο που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ μεγάλη αγορά και σχετικά παρθένα που μπορεί να διεισδύσουμε στα στρώματα που μας ενδιαφέρουν. Και ήταν και στις χώρες προτεραιότητας στη μελέτη μεγάλη που είχε κάνει η περιφέρεια εδώ και 3-4 χρόνια. Κύριε Γιώργο, διέψευσέ με. Νομίζω ότι όταν πτώχευσε η Small Planet, αυτοί είχαν και μεγάλο πρόβλημα, δεν βρίσκαν αεροπλάνα. Γι' αυτό αναγκάστηκε η Ryanair και έκανε charter στην πολωνική αγορά. Ναι, η Ryanair δεν δίνει συνήθως, δεν κάνει ναυλωμένες πτήσεις. Έδωσε, αλλά τώρα από το 19 δηλαδή δίνει αεροπλάνα. Το κάνει. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει, στο πρόγραμμα το εμφανίζει ότι θα πετάξει. Αυτό βέβαια δεν μας εξασφαλίζει 100%, διότι άνετα μπορεί να την ακυρώσει χωρίς καμία επίπτωση. Για να μας πει τα ακυρώνω. Πολλές φορές δεν τα ακυρώνουν και καν. Εμφανίζονται πτήσεις και δεν τις ακυρώνουν. Για δεν έχουν επιπτώσεις. Πάντως εμφανίζονται οι πτήσεις της. Στο πρόγραμμα, λέω πάλι. Και η Τσεχία φέτος τρεις πτήσεις και Κυριακή. Ναι. Επιπλέον δηλαδή, από το 19. Mm. Ναι. Αυτά καλά σημάδια. Μακάρι να κυλήσουν τα πράγματα όπως φαίνονται στα προγράμματα. Η Jet2 με τρία καινούργια αεροδρόμια και το Μπέρμιγχαμ και τη... Ναι, ναι, ναι. Το Λίντς. Ναι, έχουν προσθέσει και η Tour Operator. Και η TUI δεν έχει προσθέσει. Νομίζω και η TUI έχει προσθέσει. Η Frankfurt ήταν πολύ ωραία τρίπλα, γιατί από το να τρέχουν 70-80 χιλιόμετρα να πηγαίνουν στο Χαν, τώρα πετάει από Frankfurt τι μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί η Ryanair κοιτάει να πετάει από φθηνά αεροδρόμια λόγω κόστους. Κοστίζουν και τα αεροδρόμια. Και γι' αυτό πετάει.
από αυτά. Φραγκφούρτη, φεύγει. Το καλό είναι να πετά από καλύτερα αεροδρόμια. Βέβαια, γιατί στον επισκέπτη τύχησε πιο πολύ να πάμε το λεωφορείο στο αεροδρόμιο. Ναι, παρά ναι. Να ναι. Σωστά. Πέρα. Σωστά. Έτσι είναι, ναι. Νίκο, κλείνω με τρίωρο. Λοιπόν, δεν ακούω κάτι άλλο. Μήπως είναι ώρα να κλείσουμε. Ναι, ναι. Πάντως σας βλέπω όλους, δεν έχει αποχωρήσει κανένας. Πάνω απ' ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το αυτό. Εσύ για την πινακίδα, τι θα κάνεις τελικά. Θα κάνεις έτοιμα προς την αρχαιολογία και αν το απορρίψεις θα δούμε πάλι. Θα κάνουμε ένα αίτημα και θα μας πούνε η αρχαιολογία, η δική μας εδώ, τη σύμφωνη γνώμη της και μετά θα πάει στην περιφέρεια, νομίζω, στην Γέργυρα. Αλλά αυτοί θα συμφωνήσουν ούτως ή άλλως αν η τοπική εφορία έχει συμφωνή γνώμη. Και τότε θα δούμε πλαν B. Αν όντως θα το βάλουμε εκεί ή όχι. Θα έρθουμε σε κάποια επαφή μαζί τους. Πιστεύω θα το επιτρέψουμε. Πρέπει να έχουμε πλαν B, Νίκο. Πρέπει να έχουμε πλαν B, η αρχαιολογία θα αργήσει να απαντήσει. Κοίταξε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πέρα από τις αρχές Απριλίου. Σε ένα μήνα ακόμα. Μετά πρέπει να μπει αυτό το πράγμα. Νίκο, δεν θα απαντήσει αρχές Απριλίου. Μέσα στον Απρίλιο θα απαντήσει η αρχαιολογία. Το νωρίτερο μέσα στον Απρίλιο. Σας έγραψα και σε σχόλιο. Αν δεν βρείτε θέση, είναι και ο πόρος. Η πύλη του νησιού, η θαλάσσια είναι ό,τι πρέπει. Χωράει. Σας έχω υπόψη μας, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Είστε καλά. Χαιρόμαστε που ήρθατε για αυτή τη φορά, έτσι πάντα να είμαστε πολλοί να τα λέμε. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ. Έχεις επιτυχία, Πρόεδρε, μπράβο. Να είστε καλά. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Κόμπι, σε ξεχάσαμε σε έναν, δεν είπες τίποτα. Δεν πειράζει, δεν ένιωσα κάπου συγκεκριμένα ότι θέλω να μιλήσω. Πίσω στην αρχή, σχετικά με την Πάθο Γκρίση και τον Γιώργο τον Πονταμιάνο, επειδή τον ξέρω προσωπικά και ξέρω και τη δουλειά του, αλλά θα το αναφέρουμε σε μια άλλη στιγμή. Δεν πειράζει. Εντάξει, γιατί σε ξεχνάμε, έργα μου. Δεν πειράζει, εντάξει, ναι, είμαι και εγώ νέος εδώ, ακόμα ακούω, μαθαίνω. Επειδή είσαι νέος, για να. Έγινε, ναι. Την επόμενη φορά, εδώ θα είμαι, μην ανησυχείτε. Έγινε, εντάξει, να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά, Γιώργο.